καπεσούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, κάντε το δέμα με και σήμερα για δύο ρηράδο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Ελάτε πουλάκια μου, Παρασκευή, λες την ατμόσφαιρα, καν του δόθε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, θέλω να χαιρετήσω τον οδηγό του αστικού νούμερο 33 που το βέθηκα σήμερα 7 και 10 στη Δραγούμη γωνία με τσιμισκή. Σταμάτησε ολόκληρο το λεωφορείο για να χαιρετήσω γίγα. Στη γωνία, στροφή, φιλεστρίβη, μπιπ, λόχα, ενοχλώ, τι αυτά, πέρασα κάπως, κάτι έκανα. Ζουμου σου, αδερφέ και τέτοια. Θα σ' ακούω. Τα φιλιά μας στους αστικατζίδες. Και αυτοί περνάνε ζόρικα. Έτσι, σε αυτή την πόλη για να οδηγήσεις. Θέλω να πω βέβαια ότι την εποχή που φορούσαν την πετσέτα στο λαιμό, εμείς με αυτήν μεγαλώσαμε. Δηλαδή, πώς είναι, ας πούμε, η κολοχαράδρα στον υδραυλικό που άμα δεν έχει, αν φοράει μποξερά και φαίνεται και μάλιστα και είναι και μποξερά, και κανένα από αυτά που φοράει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλε, του λέμε φύγε. Όπως είσαι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Μα, όχι, όχι, φίλε, αν ήθελα ένα κομπογιανίτη, το έκανα μόνος μου. Όπως πώς τον διώχνεις, παλιά δηλαδή, που ήταν το δίπλωμά του, το ίδιο πράγμα, αν ο αστικατζής ή και ο ταξιτζής παλιά δεν φορούσε πετσέτα, γιατί δεν υπήρχε air condition μέσα εννοείται. Υπήρχε απλά ένα μηχάνημα που είχε ένα κρύο και ένα ζεστό, the Mac. Έτσι, που κλίμα, που air condition, τίποτα, έτσι. Τα παλιά τα ταξί και στα λεωφορεία τα αστικά, αν δεν είχε πετσέτα, δεν τον εμπιστευόμουν, ρε παιδί μου. Η πετσέτα ήταν το δίπλωμα που θα μας πάει στον προορισμό μας υγιής, όλους. Θα μας πάει εκεί που θέλουμε. Και πετσέτα, για να θυμηθώ και το περιστατικό με την πετσέτα στο στρατό, που άλλος είχε φάει. Έτσι, η πετσέτα, θυμάστε τι έγραφε η πετσέτα. Έτσι. Ελληνική αεροπορία, λέει ο άλλος. Μου το είχε πει ακροατής αυτό, κλαίγαμε. Έτσι. Ελληνική αεροπορία. Τη δίπλωσε στον φάκελο που κάναμε αυτό το γελίο, ότι πρέπει να είναι ο φάκελος και η πετσέτα διπλωμένη από πάνω. Έτσι. Και βγήκε ανάποδα. Και την ώρα που περνάει ο αντισταγματάρχης, τη βλέπει την πετσέτα. Όλες εψιλον αλφα, εψιλον αλφα, εσύ λέει, εψιλον, παλικάρι, αναφέρσου. Λέει, ξέρω, Χατζηγραβατίδη Σημεών και τα λοιπά. Αλφα, εψιλον, τι σημαίνει ρε δερβίση, λέει. Την πετσέτα που έχεις εδώ, λέει, ξέρω εγώ. Αλφα, εψιλον σημαίνει, λέει, αεροπορική. Αλφα, πι, πω, από το, πιμπήθηκε όλο. Αλφα, πι. Έτσι, πολεμική αεροπορία, πι αλφα. Τι σημαίνει, λέει, αεροπορική πετσέτα. Εγώ σε αυτόν με την αεροπορική πετσέτα, τον μπίμπησα βέβαια τον έκδοτο, με την αεροπορική πετσέτα του είναι 10 μέρες τιμητική. Έφαγε 10 μέρες φυλακή. Δεν ξέρει να εκτιμάει ο κόσμος, δε φίλε. Δεν ξέρει να εκτιμάει. Δεν ξέρει γιατί. Γιατί. Ελάτε στην παρέα μας, σήμερα θα δώσουμε πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια. Ήρθε η ώρα. Είχαμε μια εβδομάδα που πρέπει να κάναμε ρεκόρ στις γραμμές. Η ψυχολογία του κόσμου είναι στα ύψη. Δεν με απασχολεί τίποτα άλλο. Στο μυαλό μου έχω μόνο τη Λαμία. Αλήθεια σας το λέω. Δεν πέφτει με τίποτα. Σας το λέμε κάθε μέρα. Οι κόρνες στους δρόμους δεν είναι με τα χέρια. Να το ξέρετε, να το γνωρίζετε. Και βέβαια το μυαλό μας είναι εκεί. Σε αυτή τη στιγμή. Λογικά έχουν μείνει δύο ματσάκια. Λογικά μιλάμε πάντα, έτσι. Επειδή σε αυτή τη χώρα που είσαι αήθητος και έχεις μόλις τρεις σοπαλίες, έχουν σμπρώξει τον άλλον τόσο πολύ να είναι κοντά σου. Δεν του αφαίρεσαι βαθμούς. Δεν. Τον έσπρωξε, ήταν εκεί που ήταν να χάσει κτλ. Εντάξει, οκ. Okay. Και οι ίδιοι είναι αυτοί που βγάζουν γλώσσα και μιλάνε. Καλά, για τσίπα δεν περιμέναμε. Δεν είναι καινούριο τώρα αυτό. Το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε σήμερα ζούμου σου μπλουζάκια. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρό. Που ξεκινήσαμε με κακοποίηση του σκέτς με την πολεμική αεροπορία και την αεροπορική πετσέτα. Έλεγα πώς βρέθηκα εκεί. Α! Έστειλα χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αστικατζή που δεν ήταν με πετσέτα στο λαιμό. Αλλά λέω ρε παιδί μου, όλους και τον Παυλίδη τον Αστικατζή, σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στον ΟΑΣΤ, στους οδηγούς. Εμάς δεν μας απασχολούν οι διοικήσεις και αυτά και τα συνδικαλιστικά. Μιλάμε για τον τίμιο αγωνιστή που είναι πάνω από το τιμόνι και του κρατάμε παρέα. Το ίδιο ισχύει και για τους φίλους μας τους ταξιτζίδες. Γενικά έχω μια συμπόνια και ψιλοσυμπάσχω με αυτούς που πρέπει να σηκωθούν νωρίς. Και δεν μιλάμε για αυτούς βέβαια φουρναρέους, έτσι. Κάτι 3,5, κάτι 4. Αυτό είναι πιο κοντά στην προηγούμενη μέρα. Παρά στο επόμενο πρωί που ξυπνάμε εμείς. Που λέμε ότι ξυπνάμε πρωί, που ξυπνάμε 6 ώρα και κάτι κάναμε, ας πούμε.
Όσο για το φίλο μου τον Λαγογιάννη, τον Γιάννη, που έλεγε κάθε φορά: άκουστη, λέει, όποιος ξυπνάει το πρωί βρίσκει ένα φλουρί. Λέω: φίλε, θα ήμουν πλούσιος. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ξυπνάω πρωί. Νηπιαγωγείο, νηπιαγωγείο. Δημοτικό, δημοτικό. Το δε σχολείο μου, επειδή πήγαινα στο γερμανικό που ήταν Βασίλη Όλγα, έφευγα από Άνω Τούμπα, 6 και 4 εγερτήριο. 7 παρά να πάρουμε το 30, το 30 να κατέβει όλο το δρόμο που κάνει το 30, να κατέβουμε μπότσαρη γωνία Όλγας, να περιμένουμε το 3 ας πούμε ή το 6 να μας πάρει, να μας πάει εκεί που είναι τώρα το Γκέτε. Ταξίδι. Αν δεν προλάβα να διαβάσω κάτι το προηγούμενο βράδυ, το διάβαζα στα λεωφορεία 2. Και ας πούμε ένα διάστημα μικρό τότε στο πανεπιστήμιο που δεν ξυπνούσαμε νωρίς. Με το που τελειώσαν αυτά, τσουπ ξανά με τις εκπομπές πάλι. Πρωί, αλλά ωραία είναι το πρωί. Ωραία γιατί ανταμώνουμε εμείς. Νοερά. Ωραία γιατί ξέρω τώρα. Ανοίγετε και σας κάνουμε παρέα. Και όπως φαίνεται, μας κάνετε και εσείς παρέα. Δεν συνηθίζουμε να μιλάμε για νούμερα και τέτοια πράγματα, το ξέρετε. Γιατί θεωρούμε ότι βασικά το μεγαλύτερο νούμερο είναι αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά ένα απλό ευχαριστώ θέλω να πω πάλι. Επίσης ο κόσμος δεν χρειάζεται να δει μετρήσεις. Απείραχτες ή πειραγμένες. Λέω, εννοώ μετρήσεις να μετράει ας πούμε τον πυρετό του. Να μετράει τα βήματά του, να μετράει τα λόγια του, αυτό εννοώ. Δεν χρειάζεται, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Θα ανταμώσουμε και στη Sport Expo αρχές τώρα. Νομίζω 10 με 13, κάτι τέτοιο. Θα ανταμώσουμε και εκεί. Ναι ρε παιδί μου. Όχι, για τώρα μιλάμε, για... Ναι φίλε, για σύντομα, για πολύ σύντομα. Μιλάμε για Απρίλιο. 11 είναι ο τελικός. Το δε πάρτι που θέλουμε να κάνουμε, θα έχουμε πληροφορίες εντός των ημερών, να μην σας πω από τώρα, θέλω να είναι εκεί. Μετά από το πρωτάθλημα, πριν από το κύπελλο ή μετά το κύπελλο, θα δούμε. Είπαμε, απαραίτητη προϋπόθεση. Δεν θέλω ούτε ένα φράγκο να βγει από την τσέπη σας. Αυτό είναι απαράβατο. Προτιμώ να γκρινιάξετε γιατί δεν κάναμε πάρτι, παρά να έρθετε και να πληρώσετε. Αυτά είναι πόσο, βίτσιο. Αυτό είναι όρος που δεν αναιρείται με τίποτα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, με Samsung προϊόντα αυτή την εβδομάδα, κολοσσός, τρελαίνει τον κόσμο. Κάντε τη βόλτα σας από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, μπείτε μέσα, γεια σας, ήρθαμε, αυτά, πολύ ωραία. Θέλουμε να μας πείτε τι ισχύει για τα πλυντήρια Samsung, για τα κινητά, για τα tablet. Μιλάμε για εταιρεία τεράστια, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, το ξέρετε. Και εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε. Και από όλες τις μάρκες, φυσικά σε εκπληκτικές τιμές. Για ψαρούκλες στο Αιγαίον, τα νηστίσιμα τα καταπληκτικά, υπέροχα πράγματα βρίσκεται εκεί και σουπιές και γαρίδες και καλαμάρια και θράψαλα και χταποδάκια και μύδια και τα πάντα όλα. Καταπληκτικά και στο Διοικητήριο και στο ωραίο Κάστρο. Εκεί λοιπόν θα σε εξυπηρετήσουν υπέροχα τα μαγαζιά, πάρα πολλοί κόσμος θα επισκέφτεται και σας θα στέλνουν και στο σπίτι. 214.000 για το Διοικητήριο, 69-56-66 για το Ωραιόκαστρο. Θέλω να πω επίσης ότι για το πιο νόστιμο παγωτό της πόλης και όχι μόνο, και τούρτες και ψωμάρες και τώρα το πρωί τα σχολιά το ειδή, τυροπιτάκια, λοκανοπιτάκια και το ροτανατάλαο, θα πάτε στο Νικολαίδη, στην Καρολή και Δημητρίου, εκεί καταπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα και στα δύο καταστήματα. Τα πάμε. Τα ξήγησα ωραία. Τα εξήγησα. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι, τον ΠΑΟΚΤΣΙ, και είναι ταφ σίγμα. Το ξαναλέμε σε αυτούς που κάτω δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι πάγωτα τζις, είναι τάξη τζις, είναι τούρλα των τζις. Όπως μου είπε ένας εχθές, λέει, η λέξη λένε φασουλοταβάς ή φασουλονταβάς. Φασουλονταβάς λέω είναι οι φακές που έρχονται εκεί, είναι ο φασουλονταβάς, ο οποίος κάθε και λέει εσύ από εδώ, εσύ από εκεί, έτσι, αν είναι φασουλονταβάς. Είναι αυτό που λέει, όπως γίνεται σήμερα. Τι θα φάμε, φασουλονταβά.
Φασουλονταβάς, φίλε. Μεγάλη παρτίδα. Και έτσι λοιπόν ετοιμαζόμαστε. Σγά-σγά. Όπως είδατε, κλιμάκιο ελέγχει το Καφτατζόγλιο. Για να είμαστε έτοιμοι, γίνονται πάρα πολλά πράγματα που δεν τα μαθαίνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δείχνει σοβαρότητα, δείχνει μεθοδικότητα, δείχνει πλάνο, δείχνει σχεδιασμό, δείχνει προσήλωση σε ένα στόχο και ας μην τα μαθαίνουμε κιόλα ρε παιδιά, δεν είναι απαραίτητο. Και επειδή ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος γενικότερα, μπράβο που γίνονται πράγματα. Δουλεύουν νυχθημερών άνθρωποι για αυτό το σκοπό. Που δεν χρειάζεται να βγαίνουν κάθε μέρα και να δείχνουν το μούτρο τους σε κάποιο κανάλι ή να βγαίνουν σε κάποιο ραδιόφωνο κάθε μέρα και να γίνουν μαϊντανοί. Ο μαϊντανός το Masterchef. Το εγκουλί, εγκουλί, το εγκουλί, ξαναμπεί και ο εγκουλί. Τι φάτσα είναι αυτή, ο εγκουλί. Τέλος πάντων, προχωράω. Και έτσι γίνονται πράγματα. Άλλα δύο παιχνίδια μέσα στο πατρικό, μέσα στο ναό. Ξέρω ότι αν βγούμε και ρωτήσουμε 1000 παοξάκια, καλά, δεν νομίζω ότι φέτος θα... Δεν νομίζω ότι θα γκρεμιστεί σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα φύγουμε. Θα πούν πάρα πολύ. Στους 1000 πιστεύω ή 800. Οι 100 θα πούν, μπορεί και να φύγουμε. Και 100, γιατί είμαι καλός στα μαθηματικά. Έτσι. Δεν είναι πολύ ωραίο τώρα στους 1000, οι 700 αυτό, οι 200 εκείνο και οι άλλοι 200 παιδιά θα πούν αυτό. Μέχρι εκεί τα καταφέραμε με τα μαθηματικά. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έχει την αίσθηση ότι δεν. Ότι δεν. Κι όμως. Ξαναλέω, η UEFA επιθεώρησε Τούμπα με συμβρία Καφτατζόγλιο. Και θα πρέπει εκεί, καλά το λέμε συνέχεια ότι είναι εθνικό στάδιο, ναι μεν συνυφασμένο με τον Ηρακλή, δεν κρυβόμαστε πίσω από το σκελετό των γυαλιών μας. Okay, ο Ηρακλής παίζει εκεί όλα τα χρόνια, όμως δεν είναι η ιδιοκτησία του Ηρακλή. Και όπως λέγεται, 1,5 θα βγει από την τσέπη του Κυριάννη για να το φτιάξει όλο. Και φεύγοντας δεν θα ξυλώσει τις εντυχισμένες ντουλάπες από το σπίτι, ούτε θα ξυλώσει τα πολύφωτα από το ταβάνι να τα πάρει μαζί με το σοβά. Ό,τι γίνει θα μείνει. Και αυτά θα είναι κανονικά έργα, όχι σαν τα Ολυμπιακά, φτιάξαν δυο συντριβάνια, τα βάψανε και μας είπαν ότι είναι Ολυμπιακό έργο τότε. Κοροϊδέψα την κοινωνία και τον Κοσμάκη. Θα είναι έργα που θα μείνουν για μια ζωή. Στην πόλη, στο Καφτατζόγλιο και για αυτούς που θα παίξουν και θα παίζουν μετά από μας, που εμείς δεν θα παίζουμε εκεί μετά. Δεν τα φτιάχνουμε επειδή θα μείνουμε. Τα φτιάχνουμε όσο καιρό είμαστε εκεί να εξυπηρετήσουμε την κατάσταση και τον εαυτό μας φυσικά. Και επειδή δεν δίνουν άδεια αν δεν έχεις αυτά που πρέπει. Δεν θα παίζουμε μεταξύ μας εδώ. Πάμε για άλλα πράγματα. Πάμε για τα μεγάλα. Πάμε για ζουμουσού. Πέραν τούτου, την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ για το ξεπούλημα του ονόματος Μακεδονίας. Η οικογένεια στέλνει ακόμα ένα ηχηρό μήνυμα. Το πανό είναι εκεί. Πάνω από το πανό ήμασταν προχθές. Δεν βγήκε ποτέ. Και τα περί ωφέλειας, τα περί ότι είναι ωφέλιμη. Για τα ωφέλη, ότι είναι τον Πρεσπόνη, η συμφωνία κτλ. Εγώ λυπάμαι τις πρέσπες και σε αυτή την ιστορία. Ένα υπέροχο μέρος. Ένα πανέμορφο βιότοπο που σημαδεύτηκε για μια ζωή. Σημαδεύτηκε. Τέλος. Στιγματίστηκε. Οι καημένες, τις ρώτησε κανένας τις πρέσπες, ρε παιδιά. Ας το κάνανε εκεί στη Βουλή, που έτσι κι αλλιώς εκεί μαζεύονται και τα κάνουν. Ας βρίσκανε ένα μέρος στην Αθήνα. Οι πρέσπες, οι πρεσπούλες, τι τους στέγανε.
Α, πήγε στο Καστελόριζο να μα πει ότι. Παιδιά, τέλεια, μπαίνουμε στα μνημόνια. Να είστε καλά. Έμε το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο δεν ήταν, ρε φίλε. Τότε που πήγε στο. Ο Παπαδρέου. Κλείνω την παρένθεση. Θα έχουμε πολλά να πούμε τις προσεχείς μέρες και για το ζήτημα αυτό του γηπέδου. Οι μέρες μεταξύ των αγώνων δεν περνούν. Πόσο καιρό είχαμε να νιώσουμε αυτή τη λαχτάρα. Πόσο καιρό είχαμε να νιώσουμε αυτό το συνέθιμο. Τι, είναι ακόμα Τρίτη. Δηλαδή τελειώνει το μάτς και λες γιατί. Γιατί όλο αυτό το πανηγύρι στην Ξάνθη που παρεπιπτόντως μίλησα με ανθρώπους, με ακροατές από εκεί που δεν είναι από αυτούς που θέλουν να βγουν στον αέρα. Που μου είπαν την εξκου... Μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν χορηγοί στο καρναβάλι. Ξέρετε τι είπαν, φίλε Σωτήρη και οι υπόλοιποι. Ξέρετε τι είπαν. Είπαν δεύτερο καρναβάλι ζήσαμε. Ζήσαμε ένα δεύτερο καρναβάλι. Λίγο μετά το πρώτο καρναβάλι που άνοιξαν τα μαγαζιά μας και μπήκε κόσμος μέσα, λίγο μετά ξαναβιώσαμε όλο αυτό. Πολυνάκι μου, τα φιλιά μου, τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπήρξαμε στο υπόγειο των σπορ του Βορρά, τους ανθρώπους με τους οποίους ζήσαμε πράγματα που τα ξέρουμε μόνο εμείς σαν μια κλειστή φιλική εταιρεία, τους αγαπώ παντοτινά και αγνά. Πολυνάκι μου, γι' αυτό λέω πολλές φορές, στη Φόρτσα έχω μόνο φίλους. Και ας μην γράφω. Δεν είναι αναγκαίο να λες τους άλλους φίλους επειδή γράφεις, επειδή είσαι εκεί. Αλλά σε εκείνο το υπόγειο, χθες συγκεκριμένα μου έλεγε Κροατής, θυμάμαι λέει που τήρησε την υπόσχεσή σου. Φύγαμε τελευταίοι, κλείσαμε, έπεσε το σήμα. Κλείσαμε. Βγήκαμε από το στούντιο και... Ανοίξαν οι κάνουλες, φίλε, τελευταίο, κλείσαν τα φώτα, δηλαδή έξω πέραν τους υπολογιστές, πώς το λένε. Ενώ υπήρχαν προτάσεις, δόξα τω Θεώ, για να φύγουμε νωρίτερα, είχα δώσει υπόσχεση στους ακροατές και την τηρήσαμε. Εγώ, ο Λαγογιάννης, ο Παπαϊωάννου. Δεν θα φύγουμε αν δεν κλείσει. Και πραγματικά το τηρήσαμε. Με προσωπικό κόστος εννοείται, με να σου λέω άλλο καλά. Καταστρέφεις τη σταδιοδρομία σου, τη δουλειά σου, το επάγγελμά σου, δεν σκέφτεσαι την οικογένειά σου, δεν σκέφτεσαι το νεογέννητο παιδί σου, ξέρω εγώ, ή αυτό που είναι στην κοιλιά, τέτοια πράγματα. Αλλά ο λόγος είναι πάνω απ' όλα. Τέλος. Τώρα, σας πήγα αλλού, αλλά ήρθε το μήνυμα από την Πολίνα την Παντηγιώργη. Τους αγαπώ πολύ αυτούς τους ανθρώπους. Και όποτε περνάω από εκεί, από τα σπορ, ένα βλέμμα το ρίχνω στην ξεβαμένη πινακίδα που λέει σπορ 103. Πολλά χρόνια. Που ήταν η βάση για ό,τι κάναμε μετά. Δεν ξεχνάς. Όταν ξεχνάς από πού ξεκίνησες. Όταν ξεχνάς τι σου έλεγαν οι παλαιότεροι. Που μπορεί και να σε πείραξαν πράγματα που σου είπαν γιατί... Οι παλαιότεροι δεν στρογγύλευαν. Αλλά καλό είναι να ακούς. Και είναι πολύ ωραίο να έρχονται μετά και να σου φύγουν το χέρι και να σου λένε «Μπράβο ρε μάγκα». Είναι πολύ ωραίο να σε αναγνωρίζουν αυτοί που μπορεί να σε αμφισβήτησαν στην αρχή. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ή τι είναι αυτό που πας να κάνεις, ή γιατί εσύ βγαίνεις από το καλούπι και πας να κάνεις κάτι άλλο. Είναι πολύ όμορφο. Εμείς εδώ. Δεν πέφτει με τίποτα! Μην το ξεχνάτε! Μην το ξεχνάτε! Δεν πέφτει με τίποτα. Θα δώσουμε υπέροχα μπλουζάκια, το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τα τσαρώ, μαύρα, με άσπρα γραμματάκια. Με άσπρα γραμματάκια μπροστά, που γράφουν το πρωί... Δεν μπορώ να δεν ακούσω τα τσαρώ. Ζούμου σου. Ο Δημήτρης Βαγγέλης είναι ο άνθρωπος που ξανά έβαλε το χέρι στην τσέπη. Δεν έχει καμία υποχρέωση. Πετάει το μαγαζί. Πετάει το μαγαζί. Πάντα έχει την ευχή μου από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε εκείνο το υπόγειο που λέγαμε πριν. Στις αρχές ακόμα. Και είναι συνοδοιπόρος δεκαετία. Μερικοί δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι μαζί μας. Και έφτιαξε υπέροχα μπλουζάκια. Θέλω να σας πω τώρα. Όσον αφορά στην ποιότητα, δεν ξεβάφει το γράμμα. Τα έχω το πρώτο, το έχω 10 χρόνια. Σιδέρωμα, πλήσιμο σιδέρωμα. Δεν ξέβασε. Δεν ξεχύλωσε ο γιακάς. Ο λαιμός δεν έχει γίνει χάρβαλος. Το μανίκι πουθενά είναι όπως την πρώτη μέρα. Εξαιρετική ποιότητα. Τέτοια θα κάνουμε σήμερα.
Θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Ετοιμαστείτε να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπίμπρι, γιατί όλη τη βδομάδα είχαμε τόσο φόρτο με τις γραμμές. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για τη μεσική συμμετοχή. Αυτό μας δίνει δύναμη, μας δίνει κουράγιο. Δεν είναι μόνο τα νούμερα, είναι και το πώς σε αντιλαμβάνεται ο κόσμος έξω. Αυτό που έζησα πάλι, γιατί είχα αρκετό καιρό να πάω στο γήπεδο. Για να πάμε από εδώ εκεί. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Και που έρχεστε έξω και σαν να γνωριζόμαστε και σαν να είμαστε και χθες στο ίδιο τραπέζι μαζί. Να έρχεστε να μιλάτε. Να έρχεστε να τα μόνουμε, να τα συζητάμε. Βασιλική μου, αυτό που έχω υποσχεθεί δεν υπάρχει περίπτωση να με το τηρήσω. Έχω καβατζώσει μία κούτα, δεν την άνοιξα καν, δεν έχω βγάλει από πάνω τις ταινίες. Είναι για τα παιδιά του εξωτερικού. Ελπίζω να μην έχουμε θέματα έλλειψης. Εννοείται. Τώρα δηλαδή υπάρχουν παιδιά έξω τα οποία ξέρω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω καβαζώσει μπλουζάκια. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στη χώρα βρίσκεται στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη. Optic Stores Μανολόπουλος. Τρεις γενιές γυαλιά. Τα μόνα γυαλιά που δεν μπορεί να φορέσει σε μάτια είναι τα αυγά μάτια. Ακόμα και για τα μάτια, μαύρα μάτια κάναμε για να σε δούμε. Έχει. Ακόμα και για τα ματάκια που φοράνε χάντρες στα παιδιά για να μην τα ματιάσουν. Έχει γυαλί ο Μανολόπουλος. Ακόμα και για το ματάκι της πόρτας που βάζει το μάτι για να δεις και φαίνονται οι μύτες, να πούμε όλοι, είναι να πούμε περίεργοι με τη μύτη μπροστά, να πούμε σαν τορπίλι. Για όλους. Τρεις γενιές οπτικά στη Νεάπολη. Και επαφής, φακούς και γυαλί ηλίου και γυαλί οράσος και ανανεώνει συνέχεια το ρεπερτόριό του. Δεν μένει ίσχος ποτέ ο Μανολόπουλος. Και όπως του είπα προχθές που πήγα μαζί στο γήπεδο, φίλε, δεν έχω ήττα στην Τούμπα, το πιστεύεις? Μου λέει σοβαρά, έχω δύο ισοπαλίες. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε λόγω δουλειάς να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή, γιατί πολύ στούντιο, γιατί εφημερίδα, γιατί πολλοί περιγραφές αυτά, αλλά δεν έχω ήττα, ρε παιδί, πώς το λένε. Έχω δύο ισοπαλίες, θυμάμαι. Με Άκη Πανιώνιο. Δεν έχω ήττα. Λέει, λες και σήμερα, άμα μου χαλάσει το. Αν μου χαλάσει το σερί, ξέρεις, δεν φταίω εγώ. Εσύ φταίς. Εσύ, αδερφέ μου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε και παραγγελίες θέλουμε σήμερα. Να ξέρετε, έχουμε βάλει το χέρι βαθιά μέσα στα ποταπά. Γιατί υπάρχει ίαση για τις ψυχές, για τις πληγές της ψυχής. Υπάρχει ίαση, υπάρχει υποταπίαση. Που είναι φανταστική, παιδιά. Και χωρίς συνταγή γιατρού. Πριν πάμε στο διάλειμμα, την αγάπη μας, την αμένη συμπαράστασή μας στους medium φαρμακοποιούς που διαβάζουν τις συνταγές. Χθες πάλι μου γράφει ένα καινούργιο το ζάχαρο και είναι μία ευθεία. Λέω, αποκλείεται. Θα μου πει, φίλε, με δουλεύεις τσάτς? Αυτό εδώ, πες μου, γιατί ζωγράφισες μία 40 ποδαρούσα? Και μου, τι θες να σου δώσω, φάρμακο από 40 ποδαρούσα? Θέλεις αυτό? Το βλέπει, α, είναι βέβαια, ο Σιτζάρτη. Λέω, πού το διάβασε? Εδώ κάτω. Φίλε, medium, μπορείς να μου πεις 6 νούμεράκια. Ε, θέλεις? Άσε, φίλε, αυτό είναι, λέει, αυτό είναι μια χαρά, λέει, έχουμε και χειρότερα. Που είναι, λέει, μια τελεία. Λες, έχει πέσει ένα σκουπιδάκι πάνω. Έχει, έπαθε εγκεφαλικό και μια γραμμή στο τέλος, ας πούμε, έχει κάνει αυτό. Και το διαβάζεις. Βέβαια, το διαβάζω, λέει. Διάνυμα και επιστρέφουμε! Κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι. Κι αν θες απόψε, έλα στην Τούμπα για να στο... Η πόλη δεν θα κοιμηθεί για πολλά μερόνυχτα. Για πολλά. Οι καντίνες θα κάνουν πολλά μερόνυχτα να σηκώσουν τις ρόδες τους από τον περιβάλλοντα χώρο. Πάρτε ράντζα, πάρτε τροχόσπιτα, πάρτε sleeping bank, πάρτε μαξιλαράκια, καρέκλες, πάρτε τα σκαμπό όπως οι γιαγιάδες στα πανηγύρια. Έτσι το κάνουμε, στη Σαλονίκη, κανείς δεν μένει τα βράδια σπίτι, κι αν θες από... Δεν πέφτει με τίποτα, φεύγουν τα καραβάνια στον Εσκιμό, πάω και ανοίγω τρύπες για να... Ψαρεύει στο χοντρό πάγο, πέφτουμε μπρούμητα, δεν κοιμόμαστε μπρούμητα. Όταν κορνάρει ο κόσμος στο δρόμο, είναι και τα δυο χέρια στο τιμόνι. Μαντέψτε με τι φτάνει στην κόρνα.
Και δεν εννοώ το γόνατο. Εδώ είμαστε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Μην ξεχνάτε. Δημητριάδης Construction 323-003. Εκπληκτικά πράγματα. Θέλετε να πάρει το αχούρι και να το κάνει πάλας. Ε, θέλετε. Εκεί θα πάτε στον ειδικό. Διακόσμηση, αναδόμηση. Μπείτε μια μέρα στο Grand Hotel να δείτε τι έχει φτιάξει μέσα. Εκπληκτικά πράγματα. Μεγάλος μπάστορας, μεγάλος αρχηγός στη Γυψοσανίδα και όχι μόνο. Θρυντή Γυψοσανίδα. Θες να περάσει μέσα από τον τοίχο, νομίζω ότι έχει τοπίο. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. Όπως είπα, σήμερα είμαστε έτοιμοι και για αντίστροφη μέτρηση. Παίζουμε για μπλουζάκια Ζουμουσού. Έχουμε κάβα. Έχουμε κάτι κάβες. Τον τελευταίο καιρό σε μπλουζάκια καταπληκτικές, παιδιά. Καταπληκτικές. Η εκπομπή δεν βρίζει, όχι. Αν εσείς θέλετε να φαντάζεστε πράγματα, αυτό εμείς είμαστε καθαρά μυαλά. Είμαστε αθώοι, άχραντοι, αμόλυντοι, αγνοί. Εσείς σκέφτεστε περίεργα πράγματα. Εγώ δεν είπα. Είπα, δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, το ηθικό, η ψυχοσύνδεση, η ενέργεια, η πίστη στην ομάδα. Αν εσείς σκέφτεστε αυτό που σκέφτεστε. Ναι, είναι μια πολύ ωραία σκέψη αυτή που κάνετε. Πολύ ωραία σκέψη. Εγκουλίτουδα, εγκουλίτουδα, εγκουλίτουδα. Ναι, καλημέρα σας. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα να πω. Συνεχίζει και τρέχει σιωπηλά σε μια υποδόρια, υποχθόνια, υποθάλπουσα μορφή. Το ποιος? Αυτός, ένα μηδέν. Και ο νικητής εντός αέρα, γιατί εκτός αέρα τελευταία μας πιάσανε ένας γιοφιλί, να μην λέμε λεπτομέρειες, εντός αέρα θα πάρει και κρασιά αμπελόης και τριήμερα στο Φιλοξένεια και φαγητά στη Λαδόκολα και δώρα από την Electronet και γυαλιά από τον Opticon Express, από τα οπτικά Μανολόπουλο και γενικά από παντού, από όπου βρει, από όπου βρει. Ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Ω, καλό στο παιδί, ρε. Καερεστά περμητίδο λεβαντάρσκε οπλικατόριο. Που σημαίνει? Φάτε όλη τη σκόνη μου. Ζούμου σου λένε και κάθε πίκρα και με. Προκαλείς. Προκαλείς. Προκαλώ το Μένιο, το Μένιο, το Μένιο γουσάρ. Το Μένιο να τον προκαλώ. Επιτρέπετε να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς πάνω κάτω τα έχω κάνει. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αλήθειες λες το νεκροθάφτη. Λοιπόν, πριν η έκθεση στις αρχές όταν άρχισε τότε στη Γερμανία ή στον Ακουστή, 2-3 μέρες πιο μπροστά από την επαρχία ερχόταν ο κόσμος με καρεκλάκια όπως είπες. Τρώτε παγωτό όσο θέλετε. Και περιμένα για να δούμε τα ακροβατικά, ε. Το ίδιο θα γίνει και φέτος. Το ίδιο. Εγώ τώρα θα πω κάτι με υπονοούμενα. Πρόσεξε τι θα πω. Επειδή η πόλη είναι πολύ μικρή, υπάρχει κάποιος επιθετικός... Περίμενε, πριν πεις. Επειδή ξέρω τι θα πεις, πρόσεξε ναι. Πώς θα το πεις, έτσι, ναι. Για να μην, γιατί πρέπει αν πεις. Για αυτό το οποίο σκέφτεσαι πρέπει να πούμε αποδείξεις, έτσι. Ξέρω πώς θα το πω. Πάμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, ξέρω επειδή, και εγώ γι' αυτό σου λέω. Επειδή η πόλη μας, εσύ που τα ξέρεις όλα τι θα πω εγώ, με το μυαλό μου είσαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό βάει το στίχ, πράγμα, δηλαδή. Βάει στοίχημα. Λοιπόν, δηλαδή ότι θα πω το ξέρεις. 100%. Λοιπόν, επειδή η πόλη είναι μικρή. Μας, επειδή η πόλη μας είναι πολύ μικρή και τη και, νύχτα και τη τα νύχτα, μάτια... Και τη νύχτα τα μάτια είναι πολλά. Τη νύχτα τα μάτια είναι πάρα πολλά και τα δικά... και τα μάτια αυτονών, των δύο, ασπρίζουν μες στο σκοτάδι... Μέχρι πρωίας, ας κοιτάξουν εκεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει τι ώρα πάνε για ύπνο και τι ώρα σηκώνονται. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Τα είπα εγώ τώρα, ας την ψηλιαστούνε. Μπροστά, μπροστά δεν είμαστε. Έτσι. Μπροστά δεν είμαστε. Έτσι, αυτό θέλω να πεις. Κοίταξε, εγώ μιλάω, στα κουτουρού δεν μιλάω. Είπα ότι μιλάς στα κουτουρού. Δεν είπα ότι μιλάς στα κουτουρού, λέω. Και τα φαινο... Ναι, και όλα φαίνονται. Πιάνω λοιπόν την κουβέντα σου και λέω. Πιάνω λοιπόν την κουβέντα σου. Από τις πράξεις τους, από τις πράξεις τους και από την απόδοση του ενός ειδικά. Του εν... Για τον ένα. Το έργο του. Για τον ένα. Και τον α... Ο ένας παρέσυρε, ο άθιμος παρέσυρε και τον Ακάκιο. Πρόσεξε και τώρα. Φίλε, ο Ακάκιος τρέχει σαν μπουλάρι, δεν έχεις παράπονο.
Τα μακαρόνια να είναι μίσο Ακάκι. Τα μακαρόνια να είναι βρίσκο. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ακάκιος τρέχει σαν μπουλάρι, δεν έχεις παράπονο. Ναι, έτσι, ο άθιμος τελευταία. Ο άθιμος τελευταία είναι πεσμένος. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτός ο λόγος. Δεν ξέρουμε. Γέροντα, μιλάς με γρίφους. Δεν ξέρουμε. Δεν είπαμε όνομα, είπαμε κανένα όνομα. Όχι, βέβαια. Να πω λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση. Λέω λοιπόν. Ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος να ελέγχει πότε κοιμούνται και πότε επιστρέφουνε. Έγινε, Παυλάρα. Φιλιά! Φιλιά! Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε εμείς. Θέλουμε όλοι οι παίκτες, ειδικά οι νεαροί, γνωρίζουμε ότι είναι νέα παιδιά, ότι θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, δεν θέλουμε να χάσουν τον ίσιο δρόμο. Δεν μιλάω ηθικοπλαστικά, έτσι. Μιλάω σαν ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται. Άντε να το πω έτσι. Προσέξτε, γιατί η γραμμή που χωρίζει την αποθέωση, την καριέρα, την εκτόξευση, τη δόξα, το χρήμα, τη σπουδαία μεταγραφή από το τι απέγινε αυτός και γιατί σέρνει το κουφάρι του μέσα στο γήπεδο, δεν είναι πολύ μεγάλη η διαχωριστική γραμμή. Πάντως λέει, και τον Ακάκιο στη χώρα του τον είχαν πάρει το δίπλωμα για το γαϊδούρι λόγω μέθης. Λέει ο Τρυπόδης και ο Μπούτιας. Λοιπόν, εμείς αυτό λέμε. Επειδή και εμείς στην πόλη αυτή ζούμε. Μπορεί να μην κυκλοφορούμε νύχτα έξω. Αλλά έχουμε παντού ανθρώπους που μας πληροφοράνε. Την προηγούμενη φορά που μας πληροφορούσαν, ναι, είδαμε τι απέγινε με αυτούς οι οποίοι μας πληροφορούσαν. Τους έφαγε το μαύρο το σκοτάδι. Δεν παίζουν ούτε στα οικογενειακά διπλά εκεί που πήγαν. Μήνυμα αγάπης και προειδοποίησης. Σε καμία περίπτωση απειλής. Σε καμία περίπτωση εκφοβισμού. Μήνυμα αγάπης. Ρίξτε μια ματιά δίπλα στον αρχηγό σας που στα 33 του τρέχει σαν να είναι η τελευταία του μέρα στον πλανήτη Γη για να κόψει μια μπαλιά χαμένη. Δείτε αυτό που παραμένει στεγνός σαν να είναι 20 χρονών και βγήκε τώρα από τις ακαδημίες. Δείτε τι ζωή κάνει ο Λεό Μάτος, ο Βραζιλιάνος. Αυτός δεν είναι Βραζιλιάνος. Δεν βράζει το αιματάκι του. Η πεταρίτσα του δεν κάνει έτσι, πιου πιου. Δεν θέλει. Θέλει. Αλλά σπίτι, προπόνηση, προπόνηση, σπίτι. Αν κάπου εκεί ενδιάμεσα, εμείς δεν λέμε να μην διασκεδάσει ο ποδοσφαιριστής. Δεν λέμε στο ρεπό του να κλειστεί σε γυναικονίτη και να κάνει μετάνοιες. Δεν λέμε να κάνει ζωή μοναχού. Όχι. Προσοχή. Απλά αυτό. Ούτε αφήνουμε υπονοούμενα, αφήνουμε εννοούμενα. Αυτά. Πάντα με έναν αστερίσκο, γιατί λέω μπροστά δεν ήμαν. Όταν όμως ένας, δύο, τρεις, Κωστή, ο τάδε έτσι, Κωστή μου είμαι ταξί, έτσι αυτό, Κωστή μου έχω εκείνη την μπουγάτσα, τάδε ώρα. Δηλαδή για τον Ουάρντα ας πούμε, μια, δυο, τρεις, τέσσερις, δεν είναι όλοι τώρα κομπλεξικοί με τον Ουάρντα, δεν κανένα πρόβλημα, ούτε δεν κανένας αντιπαθής. Όταν αρχίζουν και πληθαίνουν λοιπόν τα περιστατικά και το κυριότερο, ο καθρέφτης που είναι το γήπεδο σε προδίδει για το αν είσαι εντάξει και σωστό σε όλα, διότι και ο Ζαγοράκης έκανε βίο αβίωτο, αλλά όταν έμπαινε ο σκύλος μέσα έτρωγε το χορτάρι και έφτυνε και τους σπόρους από τη σπορά, έφτυνε το χωματάκι. Και δεν ήταν του κατηχητικού ο Θοδωρής, έτσι, τη ζωή του τη ζούσε. Τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει ο άλλος. Μες στο γήπεδο σκυλιάζεις, μες στο γήπεδο οργώνεις. Να πιάσω να πω τι για τον Κρέσπο ή για το Βαρέλα ή για το Μάτος ή για τον Μπασχαλάκη ή για το Βιερίνια. Να πιάσω να πω τι. Άρα λοιπόν
Και για τον ΑΚΠΟΜ, τι να πούμε, σκυλιάζει μες στο γήπεδο. Προχθές 4-5 στιγμιότυπα που κάνει κοντρόλ στα 2 μέτρα, την μπάλα της το πάρει στον αέρα. Πρέπει να έχεις κουράγιο για να πηδήξεις στον αέρα και να στο πάρεις την μπάλα. Αυτά θέλουμε και οι υπόλοιποι νεαροί στην ομάδα να έχουν την ίδια απόδοση, την ίδια ζέση, τις ίδιες αντοχές. Αυτά. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα και συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά... Κωστή, καλημέρα. Έλα τα γόρι μου, έλα. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, Μίλιο! Έχετε διακοπή ρεύματος. Τα λαμπάκια να τα βρουν την πουραλαμένα. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Πρέπει να πω παραλατάκια. Για πάμε. Σε μία-δύο εβδομάδες. Αλλάξτε θέμα, μη μου το χαλάτε. Θα είμαστε πρωταθλήτες. Και το πιο καλό. Αυτό είναι το σωστό πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο το Λευκό, που είναι το σημείο κατά τεθέν της πόλης και είναι δικό μας. Οι γειτονικές οι ομάδες πρέπει να καταβάλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να διεκδικήσουν. Σοβαρολογείς τώρα, ασχολείσαι με τις γειτονικές ομάδες. Με γειτονικές, ναι, Καλαμαριά. Μπετόβεν ή Μπαχ, πες μου λίγο, Μότσαρτ ή Χάιντεν, Τσαϊκόφσκι ή Προκόφιεφ, άκου λίγο. Παρεπιπτόντως, την πρώτη φορά που ακούστηκε το σύνθημα, Μένιο, το σύνθημα δεν έλεγε θα είμαστε πρωταθλητές. Φιλαράκι, έλεγε θα είμαστε εμείς πρωταθλητές. Έτσι. Ήθελα να πω λίγο για τη διαιτησία, αλλά θα μείνω. Αλλά δεν θα πω. Ήρεμος, όχι, ναι, αγόρι και μου, δεν θέλω να μου συγχυστεί σήμερα. Έχω δικαίωμα παραγγελίας. Βεβαίως. Δύο χτυπητές, μία μοσχαρίσια. Παραγγέλνω τον αείμνηστο Μιτσάρα που εκπροσωπεί όσους υπάρχουν ακόμη από εκείνη την μεγάλη φουρνιά. Βεβαίως. Και ξέρεις για ποιο λόγο επιμένω σε αυτόν τον ύμνο μας και τον θεωρώ ύμνο. Γιατί δείχνει την κυριαρχία μας στην πόλη και αφρίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα μιλάω γιατί το τι ακούγεται στα ραδιόφωνα δεν περιγράφεται. Εχθές ένας όταν γελίος... είσαι δυνατός, άκουσε με, όταν είσαι δυνατός, αναλώνεσαι. Δεν με ακούς που στα λέω με αγάπη, εγώ σε συμβουλεύω. Άσε και εγώ με αγάπη να πω. Πέφτει στην παγιδούλα. Αυτός ο οποίος είναι κάτω, Μένιο μου, τι προσπαθεί να κάνει, να σου χαλάσει την όρεξη, να σε εντριγκάρει, να σε τσιτώσει. Άρα πετυχάνει, επιτυχάνει, πετυχαίνει το στόχο. Παρακαλώ το Μιτσάρα για το Λευκό Πύργο. Αγόρι μου, και θα σε ενδιαφέρει πλέον από εδώ και λίγο καιρό, πρέπει να σε ενδιαφέρει να είσαι ο κυρίαρχος στη χώρα. Με ενδιαφέρει και όχι και στην πάντοτε, πόλη. Φίλε, πάντοτε ήμουνα. Το τι έχουμε ακούσει, Παυλάρα μου, όντας ιστορία, ο κυρίαρχος στη χώρα, εννοείται ότι είσαι και ο κυρίαρχος της πόλης. Είμαστε και θα πρέπει... μην το ξεχάσω, Παυλάρα μου, γράφεις ιστορία και στο sprint. Ας τάπωσες σήμερα. Γεια σου, Μένιο, φιλιά! Φιλιά! Λοιπόν. Φιλιά! Γεια! Γεια! Πάμε επόμενος, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας, αυτοπυρπολήθηκε. Δικαίως αν έχει φύγει. Δικαίως! 2310, πάμε στο μεθεπόμενο. 2310-287-888. Είπες κάτι για το πάρτι, δεν είπα ημερομηνία. Θα δούμε, παιδιά. Θα κάνουμε καλημέρα. Κάτι για... Καλημέρα, καλό στο παιδί! Κάνουμε. Καλά, δόξα τω Θεώ. Για μίλα λίγο να σε καταλάβω. Λοιπόν, ναι. Πήρα να σου πω... Πόσο σ' αγαπώ και να σε κλείσω. Κάπως έτσι. Για πες. Πήρα να πω το εξής. Ναι. Εχθές είδα την ΚΑΠΑ 15, μεγάλη ομαδούλα. Βέβαια. Τελικό με συμπολίτη. Μεγάλη ομαδούλα γιατί είναι μικρά τα παιδιά. Βεβαίως, δεν είναι. Το υποκοριστικό με αγάπη. Ναι, πολύ Κυριακή, 3 η ώρα. Τελικό με συμπολίτη. Ναι. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αν και τους αδικήσανε τους παίχτες του Παναθηναϊκού γιατί βάλανε ένα γκολ και το σφύριξε ως offside. Ναι. Δεν ήτανε, στο 3-1. Αλλά πιστεύω ότι η Ακαδημία του Παναθηναϊκού είναι επηρεασμένη γενικότερα από το όλο σύστημα που υπάρχει στην ομάδα τους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Ποσός, αυτό θα σου έλεγα. Η Ακαδημία είναι φανταστική. Έλα, αδερφέ, πέρνα. Λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχουν και να έχουν ελπίδες να δουλεύουν όσο γίνεται καλύτερα για να πάνε στην πρώτη ομάδα. Καμαρώνουμε για τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες, έτσι. Λοιπόν, είμαστε κάτοχοι 2 τίτλων, 15-17.
εκεί αυτή η ομάδα, η οποία θα είναι η διάδοχη κατάσταση για αυτή τη Super Cup 19 που συζητάμε και που πήρε... Λαράκι και Κάπα 85 να κάνουνε και εκεί θα το πάρουμε. Και Κάπα 4 άμα θέλεις, γιατί εγώ βλέπω πως κλωτσάει ο Θάνος και οι υπόλοιποι στο προάβλιο. Σε στείλω εγώ τον μικρό, τα κάνω όλα κουδούνια γυμνές. Όλα φίλε. Και η χάρα τα ρίξει. Όλα. Έχω γυμναστεί στον υπηαγωγείο, στον παιδικό που πηγαίνει. Λοιπόν, υπάρχει μπαμπάς μέσα που είναι γυμναστής σε κάποιο σχολείο τέλος πάντων. Πώς το βλέπεις το μικρό, εξάρι λέει. Τρέξιμο και ξύλο. Όχι, ρε φίλε. Έβλεπε καρφί αυτό στην κοιλιά. Τίποτα, φίλε. Ραδιοβιοχημικός πόλεμος. Τρέξιμο λέει και κλωτσιά. Έξι είναι, λέει, αμυντικό χαβ. Εμένα είναι σχεδόν 3, 2 και κάτι. Και έχει πάρει από το Θουβού. Κάνε τα χέρια και λέει τέχω. Ωχ, αγόρι μου, το τρεκαντήρι. Εγώ τέχω. Ζουμπουσού, αδερφές, ζήστε τις στιγμές αυτές, ζήστε τις. Πάρτε τα παιδάκια, ετοιμάστε τα για Λευκό Πύργο, για φιέστες. Ένα θα σου πω, σούρχομαι, φιλιά. Αγόρι μου, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα. Περιμένω τη δεύτερη ώρα να παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Τις προηγούμενες μέρες δεν παίξαμε, γιατί, αυτά, γιατί. Να, σήμερα. Σήμερα θα παίξουμε αντίστροφη μέτρηση. Δεν ξεχνάμε τι λέμε κάθε μέρα από πέρσι το Γενάρη. Καμιά υποτίμηση στη Λαμία που θα έρθει και θα κοιτάξει να μας φλωμώσει στην κλωτσιά η Λαμία. Δεν ξεχνώ πώς πέρασα μέσα από εκεί διαπυρός και σιδήρου. Δεν ξεχνώ με ποιον έχει αγαπουλίτσες η Λαμία, με ποια ομάδα, με ποιο ζώο από το ζωικό βασίλειο της ζούγκλας και δεν εννοώ ούτε τη λεοπάρδαλη, ούτε το τσιτάχ, ούτε την άγρια καμήλοπάρδαλη, φίλε. Που άμα μπλέξεις με καμήλοπάρδαλη, φίλε, και εκτός ότι σε βλέπει αφιψηλού και σε κομπλάρει, έτσι, κατεβαίνεις λίγο να σου πω. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα, θυμίζουμε Ψαραγορά Αιγαίων, κορυφαίος προορισμός για το φρεσκότερο ψάρι και όχι μόνο. Και με τα νηστίσιμα αυτό το διάστημα και σουπιές και γαριδομακαρονάδες και μυδοπίλαφα και καλαμαράκια και μύδια και γαρίδες και γάμπαρι και θράψαλα και τα πάντα όλα και τα ποδάκια καταπληκτικά 214.000 για το διοικητήριο, 69.56.66 για το ρεόκαστρο, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, νούμερο ένα προορισμός για Samsung, οτιδήποτε θελήστε, μπουκάρετε, είναι μέρες Samsung αυτή την εποχή και για τηλεοράσεις και για κινητά και για τάμπλετ και για υπέροχα πλυντήρια Samsung και φυσικά Νικολαίδη Ζαχαροπλαστεία, μοναδικές γεύσεις, υπέροχες και κινηστήσιμα για εσάς που νηστεύετε αυτό το διάστημα με καταπληκτικό παγωτό πεντανόστιμο, με τσουρέκια γεμιστά αυτά έτσι αλλιώς για το Πάσχα, με κεράσματα, με. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, πες με ποιότητα, η αλυσίδα σου είναι χρυσή, είναι χάλκινη, τι είναι, κορδόνι, για πες μου, σε ρωτάω, απάντησέ μου! Ασημένια αλυσίδα, φοράγες όταν σε είδα. Κόκκινο κραγιό, εδώ είμαστε. Τι μου στέλνεις ρε Κρίσα. Αλυσίδα, φοράγες όταν σε είδα. Λέει γεια σας, έχει στείλει μήνυμα, αυτό είναι τώρα στο Facebook. Γεια σας, από όποιο γνωρίζει θα ήθελα μία αντικειμενική περιγραφή, λέει, της ορθοπαιδικής στο Αγία Όλγα, καθώς ακούγονται πολλά και διάφορα. Αθήνα λογικά είναι αυτό, έτσι. Και γράφει όλος από κάτω. Έπαιζαν μποφίλιο στο χειρουργείο. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Τι παιδιά, χάσανε κανένα στοίχημα εκεί ας πούμε. Άμα κάνουμε ας πούμε 10 χειρουργία και δεν πεθάνει κανένας. Θα παίζουμε μποφίλιο. Τι έχει παίξει, άμα γλιτώσουν όλοι. Έχω δικλίδα. Το πιστεύεις φίλε. Το δεύτερο πράγμα που έλεγε ο κόσμος προχθές που πήγα στο γήπεδο. Το πρώτο ήταν ζουμουσού, το δεύτερο, φίλε, η δικλίδα μήπως είναι, πες τη δικλίδα. Τη δικλίδα την ξέρει ο Μανολόπουλος με τα κορυφαία γυαλιά στη γη, με τα κορυφαία γυαλιά. Και λέω, το είδες και το ξέρεις επειδή φόρεσες τα ειδικά σου τα γυαλιά από τα Optic Stores και είδες μέσα μου, μπόρεσες να δεις, αδερφέ μου. Λοιπόν. Πάμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς και να παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση άμα γουστάρετε. Έχουμε Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ξένη ομάδα, ξένο παίχτη, όχι ξένο, είπαμε ξένη ομάδα, ναι, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή ή ηθοποιό.
άμα γουστάρετε. Και έχω έτοιμα τα ντουγκόν και αυτά. Για μπλουζάκι, υπέροχο ασπρόμαυρο, έχουμε medium, έχουμε large, έχουμε extra large. Αυτά είναι τα μεγέθη. Τώρα, αν είσαι πολύ χοντρός, ρουφιέσαι, αν είσαι δηλαδή δύο έξτρα, αλλά είναι όμως μεγάλο extra large, αφού μου έρχεται εμένα, καταλαβαίνετε. Πάμε, πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κάνετε, είστε καλά. Έχουμε δει μία φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχεις. Ποια φωτογραφία. Ποια φωτογραφία, φίλε. Είσαστε φευγάτη για την Νάπολη, είναι ο στρατηγός με πουκάμισο κοντομάνικο, είναι 3-4 τσακαλάκια μέσα με αυτή την συγκεκριμένη ρηγαία ασπρόμαυρη μπλούζα που είναι διαγώνη, που είναι πλάγιση. Αυτά, και μέσα στον κόσμο εκεί γνωρίζω 2-3 και είσαι και εσύ, φίλε, μέσα. Την έξω, έξω από το πούλμαν. Έξω από το πούλμαν, Ζορπίδης γράφει πίσω το πούλμαν. Ναι, και, ναι, ναι. Έτσι, με τη σημαία. Την έχω, την έχω. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και την έχεις έτσι. Και ναι, σε γνώρισα, φίλε, μέσα εκεί. 88. Δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ναι, Σεπτέμβριος 88, τότε, αφού τότε παίξαμε με την Νάπολη. Ναι. Εκείνη την, με εκείνον, όπως το λέγανε, τον παίχτη τον... Εκείνο που μας θυμάται πάντοτε. Αυτός που στην αυτοβιογραφία του είπε, έπαιξα μέσα στο Λαμπομπονέρα, έπαιξα στις River Plate, έπαιξα ο Πάολο, έπαιξα στο Τωρίνο, στο Τελεάλπι, με την Εθνική Αργεντινή, έπαιξα μέσα στην Ουρουγουά, έπαιξα παντού στη γη. Παντού. Στο Σανσίρο, αυτό που συνάντησα εκεί με τους τρελούς, πουθενά! Πουθενά. Μα θυμήθηκε και μέσα στο Σάο Πάολο που παίξαμε και πώς το λένε στην Νάπολη. Βεβαίως. Γιατί εκεί τον κάναμε το χουνέρι. Το χουνέρι. Και εδώ επειδή δεν γύριζε κάποιοι φρόντισαν να το υπενθυμίσουν ότι φίλε σε σένα απευθυνόμαστε. Σε σένα. Μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, θέλω να πω στον κύριο Κυριακόπουλο, έτσι το λέγανε αυτό το παλικάρι, που ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο. Δεν άκουσα γιατί σε έχασα. Λέω, θέλω να πω στον κύριο Κυριακόπουλο που ναι, ρώτησε την μπάλα ναι, ναι, στη, στην πέντε. Στην Κερκίδα. Μεταξύ 4 και 5 λίγο. Ναι. Δεκτή, συγγνώμη. Δεν γίνεται. Όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν γίνεται. Και θέλω... τις αγιοποιήσεις μετά, τις αγιογραφίες ότι μπράβο ρε το παιδί, προς τιμή του. Όχι φίλε, προς τιμή του, να μην το κάνει καν. Όχι. Να μην το κάνει. Και δεν το έκανε μετά επειδή είναι καλός χαρακτήρες. Σου λέει όπου με βρίσκουν αυτοί. Δεν συγχωρεί κανέναν. Τελειώσαν φίλε τα συγχωροχάρτα. Αν θέλουν να συγχωρεθούν, ο καλός Θεούλης. Σε εμάς δεν υπάρχουν αυτά. Βλέπεις. Ας τα ξεχάσουν πλέον. Όχι. Και τον Τουρμισάη. Και τον Τουρμισάη. Εγώ δεν ναι, έχω καμιά και διάθεση. Αυτό. Και αυτό. Φαίνεται λοιπόν, πως η λύσα βγάζεται με εμάς. Ένα κουιζάκι τώρα. Βεβαίως. Σε ποια γλώσσα μίλησε ο κύριος Μαρινάκης, Μπόμπος το υποκοριστικό, στον Γεστρένιος λεγόταν αυτός ο Φιλανδός. Τα αποδυτήρια στο ημίχρονο παρακαλώ του αγώνα ναι, Ολυμπιακός Ατρόμητος που το σκόρ εκείνη την ώρα ήταν 0-1. Σε ποια γλώσσα μίλησε. Ναι. Αν το ξέρεις μπορείς να το πεις αμέσως. Αμέσως, στη γλώσσα του σώματος. Του χόρεψε ένα φίλε τσιφτετέλη. Μίλησε κύριε Τατσαρέ, μίλησε σε άπτεστα φιλανδικά. Ναι. Ποιος ήτανε τέταρτος σε εκείνο το παιχνίδι. Έχω απάντηση, αλλά δεν θες να την ακούσεις. Με προκαλείς. Το όχι, εγώ το συνειδητά το είπα. Ξέροντας ότι θα σου πω αυτό σε ένα μηδέν. Ναι. Ο τέταρτος σε εκείνο το παιχνίδι. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Για πες. Ο κύριος Κουμπαράκης που έπαιξε την Τετάρτη. Έλα. Αυτός ο Μαρινάκης με τα κουμπαριά δεν έχει ένα θέμα. Δεν ξέρω, δεν έχει. Κοίταξε. Ναι. Είναι... Τα κουμπαριά τα εφεύραν, ας πούμε, πρώτο κόμμα στην Ελλάδα ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ας πούμε, η εκ δεξιών πάντοτε. Και βάφτισε, ρε παιδί μου, καμιά χιλιάδα έτσι. Δεν ασχολούμαι με την πολιτική και δεν ξέρω... Εννοείται, ρε φίλε. Αυτό έλειπε. Από παλιά, αλλά τα κουμπαριά τα ξεκίνησαν αυτοί. Ας πούμε, ήταν ένας τρόπος για να μαζέψεις το... Ψήφους. Βάφτισε. Ψήφους. Λαμπάδα βουλευτής έβγαινε τότε. Πώς λέμε τώρα λαμπάδα Ben 10, ξέρω εγώ, λαμπάδα ας πούμε, Paw Patrol. Λαμπάδα βουλευτής.
ήταν πώς λένε, πολιτικό τρίκ και αυτό και η κουμπαριά, ας πούμε. Βεβαίως. Από εκεί βγήκε το παίζουν τις κουμπάρες. Έχει αρκετά κουμπαριά. Από εκεί δεν βγήκε το παίζουν τις κουμπάρες μεταξύ τους. Μπορεί και να. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα. Λοιπόν, τους διαιτητές, τα μάτια μας 14 για την Κυριακή, γιατί έχουν κάποιες, μπορεί να φοράνε μπλε ή τσιθρού, δεν ξέρω τι φοράει αυτή, αλλά από μέσα φοράνε από μια κόκκινη φανέλα όλοι. Έτσι να ξέρετε, και από τον πρόεδρό τους και από όλους. Εγώ εκεί λέω και μία... σοβρακάκι, για να πω μια ωραία μπορεί, παλιά λέξη. Μπορεί, ναι, ναι. Έτσι. Μπορεί. Αλλά και ας κοιτάξουμε εμείς να τους πάρουμε. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη. Και ναι, επειδή το αντιλαμβάνονται, νιώθω, σου λέει, μια γύμνια, χωρίς βρακή, χωρίς βρακή μπορώ. Το νου μας συνέχεια, συνέχεια, για όλους ισχύει. Συνέχεια. Και θέλω να πω και κάτι, στο πολύ καλό παιδί αυτό, το πολύ καλό παιδί, το Ζαμπά, ότι εγώ κουράστηκα περισσότερο που ήμουν στην εξέδρα, από αυτός που έπαιζε μέσα. Οποιαδήποτε συνάφεια με το προηγούμενο θέμα είναι απολύτως τυχαία. Έχω να πω εγώ. Έτσι, γιατί ναι, προσπαθείτε, ναι, να μαντέψετε. Τίποτα. Έχει να εγώ βλέπω ένα κουρασμένο λέω, παιδί. Εγώ που, για μένα λέω που κουράστηκα. 20 παιδί, χρονών, φίλε, θα πω τώρα παλιά έκφραση, πιάναμε το βράχο και το στίβαμε. 20 χρονών, παλικάρι. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Αυτό. Και με τόσο ταλέντο, ε. Όχι. Μα γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις, επειδή μας έχει δείξει τι έχει. Έτσι. Αλλά πόσοι χαθήκανε, φίλε, νωρίς. Το έχουμε κοντινά παραδείγματα και μακρινά. Βεβαίως. Και κοντινά, δεν είναι θέμα. Το νου σας όλοι. Φιλιά το πολλά, Παναγιώτη. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα να ακούσει καλημέρα. Καλώς το ναι. Εγώ θα τελειώσω, θα ξεκινήσω όπως τελειώσατε και θα δώσω μια συμβουλή. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων. Οι πολύ έξυπνοι από τα... Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη τους. Οι πολύ έξυπνοι από τα λάθη των άλλων. Σωστός. Δηλαδή, άμα δεν δούνε πώς καταστράφηκαν οι καριέρες, ας συνεχίσουν να κάνουν τα ίδια λάθη. Θέλω να ξαναπώ το εξής. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Δεν έχω δει εγώ τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα εγώ προσωπικά. Αλλιώς σας έλεγα. Ο τάδε αυτό. Επειδή όμως. Γι' αυτό και οι συμβουλές είναι. Ναι, γι' αυτό γενικές, είναι απρόσωπες. Και δεν είναι επί του προσωπικού. Ακριβώς. Είναι γενικές. Ότι πολλοί που σαλτάρανε και καβαλίσαν του καλάμι, αυτή τη στιγμή παίζουν σε πόλεις με λίμνες και καμιά μέρα. Πάνε άγλα αυτή στη λίμνη. Δεν ακριβώς. Έχει. Άμα δεν έχει καλό, όταν πρέπει να βάλεις το κεφάλι κάτω να δουλέψεις, τι να πούμε, εντάξει. Ακριβώς. Έχουν και ξαναλέω, και μάνατε, δείτε, έχουν και τους δείτε τους 33χρονους πώς λυσούν μες στο γήπεδο. Τον Μάτος και το Βιερίνια. Δείτε έτσι, τι ζωή κάνει. Ο Βαρέλα που κατάλαβε ένα καλοκαίρι πρόπερση ότι δεν γίνεται να έχω κιλά περιτά. Έλειωσε, έχασε 8 κιλά και γύρισε άλλος παίχτης μετά το τέλος της πρώτης χρονιάς. Το θυμάστε, την πρώτη χρονιά που λέγαμε εσύ, αυτόν περιμέναμε. Λοιπόν, ας παραδειγματιστούν οι νεότεροι, χωρίς να αποτελεί αυτό μομφή για κανένα συγκεκριμένα. Εμείς παιχνιδάκια του τύπου ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν σας λέω, δεν ξέρω τίποτα. Απλά λαμβάνουμε μηνύματα ανησυχίας από τον κόσμο. Εννοείται. Ούτε προσπαθούμε να στηρίξουμε την εκπομπή στην ίδρυγγα. Σε για καμία πάρε περίπτωση. Να παίξουμε τώρα και πες τι θέλεις. Είσαι αγόρι μου έτοιμος. Πανέτοιμος. Θέλω στα επόμενα δευτερόλεπτα, ακούγοντας την αντίστροφη μέτρηση που πιθανόν να σε αγχώσει, λέω. Εγώ λέω δεν θέλω. Θέλω να μου πεις Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό και τραγουδιστή. Έτοιμος. Θέλω. Να μην ξεχάσουμε κανένα. Ναι, μόνο θα στα ξαναπώ κιόλας σιγά. Ναι. Έτσι κι αλλιώς για το χαβά πέσουμε. Θέλω. Από Κάπα! Πάμε! Κάλιαρη. Ναι. Καβάλα. Ναι, πάνε στην εκκλησιά. Κρέσπο. Ναι. Έλληνα παίχτη. Καραγιάννης. Καραγιάννης, ωραίος. Ναι, προπονητής από Κάπα. Φάμπιο. Καπέλο. Μπράβο, Μουμπίμπι Καπέλο. Ναι, φαγητό. Ξαράκι. Μπράβο και τραγουδιστή ηθοποιό Βασίλης. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καρά. Σε πολύ ωραίος φίλε. Ακούς, Κωστή. Ναι. Και μια και είπες για τους υδραυλικούς θα σας αφιερώσουμε ένα ανέκδοτο. Ναι. Είναι πολλές. Μια νοικοκυρά ρε παιδί μου έχει χαλάσει το ψυγείο.
λέει τον άντρα της Μίτσου, λέει το ψυγείο, λέει, δεν τα παγώνει. Λέει καλοκαίρι τι θα κάνουμε. Ρε γυναίκα, λέει 20 χρόνια πατριμένη, ξέρει τι θα κάνουμε, λέει ψυγεία. Φωνάξε ένα μάστρο για να το φτιάξουμε στα χιλιάρια και ένα ακόμα. Ναι. Έρχεται το κάνει, λέει πόσο έκανε το ψυγείο, λέει 20 χιλιαρικάκια. Πω, φωτιά και λάβρα, λέει τα μάστρο. Και τι να κάνει, δεν μάστρο και σάκι μου, τι να κάνω τώρα. Τέλος πάντων, τα βγάζει για τρεις μέρες, λέει το πλυντήριο, λέει δεν τα βγάζει τα νερά, δεν τα βγάζει, κάτι γίνεται, λέει μήπως λέει να βγάζει και το φίλτρο, λέει τίποτα, λέει μας κάχνω, δεν λέει γυναίκα, δεν θα πάμε, λίγο σχολιά πατριμένη, ξέρετε να κάνουμε πλυντήρια. Φώναξε το μάστρο, έρχεται το μάστρο, ζεγεί, κάνε τι κάνει, 25 χιλιάρια, σφίριξε τα αυτιά του. Μετά από 2-3 μέρες, έρχεται, λέει, η άντρα, λέει, ο φούρνος, λέει, δεν τα ψήνει από πάνω, λέει, μόνο από κάτω, λέει, κάτι εκεί, λέει, δεν σου λείψε, καμιά αντίσταση, καμιά βίδα, ρε γυναίκα, 20 χρόνια πατριμένη, λέει, ξέρετε, πιάνω τα χέρια μου, λέει, φώναξε ένα μάστρο. Ήρθε ο μάστορας εκεί, ρε κύρα Βάσου, λέει, τι να σε πάρω τώρα, λέει, μια βίδα ήταν, λέει, την έσφυξα εκεί, λέει, που ζήνα, λέει, δεν έχει τίποτα. Έφυγε αυτός τώρα, έκανε φαγητό στο φούρνο, η γυναίκα, λέει, τι είχε κουζίνα. Τίποτα, λέει, μια βίδα την έσφυγα, δεν τράπηκε να πάρει λεφτά. Λέει τώρα και να πάω στα μικρά, λέει μια πίτα, λέει μια πιπ. Και εσύ ρε γυναίκα, λέει πίτα τον έκανε. 20 χρόνια πατριμένη ρε καραγκιόζη, έκανε καμιά φορά πίτα, λέει. Γεια! Χριστέ μου. Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο! Καλό στο ναι. Ξέρεις, επειδή υπάρχει τρόπος, μπορεί κανείς να πάρει μια φωτογραφία και μια δεύτερη και να συγκρίνει. Και επειδή ο Μάνταλος ήταν στο 1,5 με 2 βήματα μπροστά από τον τερματοφύλακα, ο Βαρέλα ήταν στο πλάι και δεν φαινόταν πουθενά από τον τερματοφύλακα, δεν υπήρχε αντίληψη. Πόσο πολύ ακούστηκε για το Βαρέλα και τι ακούστηκε για το Μάνταλο. Τίποτα. Μούγκα. Κουκούλα. Δηλαδή, και βλέπεις, το... βλέπεις πώς τα φέρνει η μοίρα, έχουν γίνει 3-4 φάσεις τέτοιες από πέρσι, ναι. Και στην ΑΕΚ συγκεκριμένα, στη Χάρτινη. Ακριβώς. Λες και τους υπενθυμίζει αυτό το οποίο είχε γίνει πέρσι. Ότι πήρατε, κλέψατε ένα πρωτάθλημα. Και ξέρεις, έτσι. Επειδή Κυριακή κοντή γιορτή, ο φίλος μας εκεί, ο προπονητής, δεν αναφέρθηκε καθόλου για τη διαιτησία. Τι να πει το παλικαράκι αυτό. Λοιπόν, όπως έκανε ο άλλος, ο Παράσχος, το μόνο πρόβλημά του ήταν ο διαιτητής. Δεν θέλω να ακούσω πάλι για διαιτησία. Τι να ακούσεις, γιατί παρακαλώ. Πάντα θυμούνται το διαιτητή όταν παίζουν με τον ΠΑΟΚ και τον ξεχνάνε με τους επόμενους δύο. Όταν τους περνούν πριονοκορδέλα στα μάτς με το Γαύρο και με τη Χάρτινη, δεν τρέχει τίποτα. Είναι απλά Κυριακή απογευματάκι. Τσίκλα για δροσερή αναπνοή. Ενώ αυτό όλο το πράγμα θα έλεγα είναι τυχαίο για μια ομάδα. Αλλά όταν όλες οι μικρές ομάδες κάνουν ακριβώς το ίδιο, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος είναι αυτός που το παίζει εκεί πέρα χαλήφης. Και όσο και αν θέλω, δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό να θέλουν να βλέπουν άλλα πράγματα. Λέω καλά, τι στην ευχή, η ματιά μου είναι τόσο πολύ οπαδική. Δηλαδή όλοι οι άλλοι θέλουν να βλέπουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που κάνει τη ζημιά, τους καταστρέφει όλους. Έτσι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας χαλήφης. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος μαζί τους. Απλά γελάει. Εγώ έπαψα να τσαντίζομαι, να οργίζομαι. Πλέον γλεντοκοπάω. Το ευχαριστιέμαι. Ξέρεις τι προδίδει αυτό, φιλάρετε. Προδίδει, ναι, πανικό. Προδίδει αναμπουμπούλα. Και είναι άμαθη σε αυτό το πράγμα. Και είναι άμαθη. Δεν έχουν δοκιμαστεί σε τέτοιες συνθήκες. Να κυνηγούν κάποιον που είναι καλύτερος, κάποιον που παίρνει δίκαια το πρωτάθλημα. Βρίσκονται σε πανικό. Είδες, σκοτώνονται μεταξύ τους τώρα. Εντάξει. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνεται γίνει. Ήδη. Και γίνεται στο ήδη. Χρόνο, στη διάρκεια του χρόνου, θα φανεί τελικά ποιος είναι αυτός που μπορεί να είναι μεγάλος και ποιος είναι αυτός που καταστρέφεται και γίνεται συντρίμια. Αλλά όλο αυτό ας το βλέπουμε λιγάκι, γιατί πραγματικά ξεχωρίζουν άνθρωποι που το παίζουν παοξίδες, άνθρωποι που θέλουν να λένε ότι είναι κοντά μας και πραγματικά θέλουν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη ζημιά. Θέλουν να μας κάνουν να είμαστε χωρισμένοι. Όχι. Αυτό, αυτό όχι. Δεν το επιτρέπει. Η τεράστια μάζα δεν το επιτρέπει. Τους έκανε στο πλάι. Αυτούς που βάσιζαν την όποια ακροματικότητα, τα όποια κλικ στην αναμπουμπούλα, στη διασπορά
μιας κατάστασης περίεργης, ότι όλα πάνε στραβά, ότι όλα είναι στον ΠΑΟΚ, είναι όλα χάλια. Τέλος αυτό. Ναι, δεν είναι όλα καμωμένα τέλεια. Ναι, γίνονται λάθη, ναι, υπάρχουν παραλήψεις, ναι, γίνονται και τα στραβά. Αλλά όχι όμως να παραβλέπω τα 9 καλά, να πάω να αναδείξω το 10ο αρνητικό. Όχι. Και όταν ακούω 150 εκατομμύρια θα δώσει για να μπορέσει να κινηθεί όλος ο κόσμος εκεί στην Τούμπα. Χιλιάδες θέσεις εργασίας. 7.000 θέσεις λέει, τουλάχιστον είναι αυτοί για ένα χρόνο. Θα έχουν δουλειά για ένα χρόνο άνθρωποι που κυριολεκτικά θα αναπνεύσουν. Και όλο αυτό το βλέπουν με μισό μάτι. Λες και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Δηλαδή στην τελική χρειαζόμαστε ό,τι μπορεί να γίνει, γιατί τελειώνουν και οι εκλογές. Πριν τις εκλογές να έχουμε τελειώσει, γιατί μετά ο άνθρωπος θα βρει και κανένα μπελάκι, είναι κρίμα. Γεια σου φιλάρετε. Σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Πέσαμε. Ναι. Είμαι ο μεθ επόμενος. Είσαι ο μεθ επόμενος. Γιώργο. Αγόρι μου. Δεν παίζεσαι. Αγόρι μου. Τι έχω ακούσει. Γίνεται λέει Ακαδημία και Ακαδημία Μπεμπέ Junior. Θα ξεκινήσει από τόσο. Πάμε καλά. Κάπα 4. Κάπα 4, κάπα 7, κάπα 9. Δεν πάμε καλά. Ο Χαζομπαμπάς εγώ πώς τον βλέπεις. Δηλαδή τσούρ μου κυνηγάνε την μπάλα όλοι. Έτσι. Πώς τον βλέπεις. Μου λέει πολύ τρέξιμο και ξύλο. Πήρε και κίνηση. Εξάρι λέει. Με λέει σήμερα, χθες η κόρη μου πήρα τηλέφωνο κάτω. Ναι. Λεκάζει να σου δώσω τον εγγονό σου. Έλα, λέει ο παππούς. Μεταξύ, επειδή όταν κατεβαίνω κάτω τελευταία, έχω ένα κομπόλο και το δίνω και λέω ο παππούς κομπομπολόι. Ο παππούς με τον κομπολόι. Αυτό είναι. Λέει η κόρη μου, θα τον πεις ποιος βάζει γκόλο, παλικάρου Μάρκο, ποιος βάζει γκόλο. Μόνο ΠΑΟΚ. Το έμαθα και τέλεια, αυτό. Μόνο ΠΑΟΚ βάζει. Τέλεια το παιδί, έχει μάθει τα βασικά, αγόρι μου. Τελείωσε. Έχουν μπει οι βάσεις. Έχουν μπει οι βάσεις. Αυτά είναι τα θεμέλια. Μετά να σηκωθεί το κτίριο. Όλους για τον Ζαμπά έχω να τον πω ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και το μικρό κεφάλι τρώει το μεγάλο. Πολλά έχουν ακουστεί, αλλά εγώ μέχρι στιγμής τι κάνει η ΠΑΕ. Γιατί δεν έχει καλέσει, αν αληθεύουν όλα αυτά. Καταρχήν δεν αναφερθήκαμε στο Ζαμπά σαν εκπομπή. Εγώ αναφέρομαι κατευθείαν. Okay. Εσύ λες, εγώ δεν είπα. Εσύ δεν είπες, εγώ λέω, έχω το δικαίωμα να πω. Ναι, δεύτερον, είπα αν είχε έναν να ενημερώνει, θα έβγαινε να πει, παίκτες, να ξέρετε, θα είναι ο τάδε που θα παρακολουθεί. Μπορεί και να το κάνει. Εγώ πιστεύω, επειδή είναι μικρή πόλη καταρχήν, έχει παντού ανθρώπους. Ναι, αυτό είναι φανερό. Λοιπόν, δεν μπορεί κάνουν, τώρα, μην μου λέμε μικρή είναι η Θεσσαλονίκη. Να πω και κάτι ρε Γιώργο. Η Θεσσαλονίκη ούτε Ναύπλιο, είναι Τρίκαλο, ούτε Λάρισα. Εντάξει, μικρή είναι για τέτοια πράγματα. Μα παντού υπάρχει ένας ΠΑΟΚτσής φίλε. Παντού! Είναι σε ένα νησί, ξέρω. Είναι μεγάλη Θεσσαλονίκη και επειδή οι ποδοσφαιριστές μας είναι μεγάλα ονόματα και μεγάλα αστέρια τους ξέρουνε. Όπως λοιπόν, ξέρουν από την τηλεόραση που βγάζει. Ακριβώς. Λέμε λοιπόν, χωρίς να αναφερόμαστε ναι. προσωπικά ή να υπάρχει μομφή σε συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ότι. Ναι. Κάντε. Είδες τώρα. Όταν έχει λεφτά στο Open. Κάντε. Ο άλλος και λέει. Ο Μπεκιάρης εκπρόσωπος του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ. Η μέρα που έχω συγκέντρωση τροφίμων για τα συσίδια των Μητροπόλεων. Βεβαίως. Έτσι. Στο ΜΑΣ με τη Λαμία. Από το πρωί. Κανάλι δικό σου. Από το πρωί. Να πάμε τρόφιμα. Λέω λοιπόν για τους παίχτες. Με πολύ αγάπη. Κάντε υπομονή ρε παιδιά. Τρεις βδομαδούλες. Ακριβώς. Δεν μπορείτε να περιμένετε. Αν λέω ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί πάντα είμαι επιφυλακτικός. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να μας χαλάσουν το κέφι μας. Το ξέρω. Μπορεί να θέλουν κάποιοι να διασπείρουν μία ψεύτικη είδηση για να δημιουργήσουν αναμπομπούλα. Διόλου απίθανο. Εγώ λέω λοιπόν ότι ισχύει μία φημολογία. Λέμε λοιπόν με πολύ αγάπη, Γιώργο μου, ότι προσέξτε καλά η διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την εκτόξευση και τη σπουδαία καριέρα, τη δόξα και τη λαμπρή διαδρομή με το πουθενά είναι πολύ λεπτή. Αυτό. Θα χάσουν, αυτό. Κώστα μου.
Και δεν το κάνει. Λέω για το Βιερίνια. Έτσι. Λέμε τώρα. Ούτε για τον. Ούτε για τον Μάτος, ούτε για τον Κρέσπο, ούτε για τον Βαρέλα, ούτε για τον Πασχαλάκη, ούτε για τον Μπέλκα. Δεν το λέμε. Το λέμε για αυτόν που πιθανόν να έχει παραστρατήσει. Ούτε για τον Ελκαντουρί. Ούτε για τον Ελκαντουρί. Που μπορεί να μην το γουστάρω, ρε παιδί μου. Αλλά όποτε μπαίνει, προσπαθεί. Εντάξει. Κάτι. Αυτά. Αυτά. Και έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις, Γιώργο, από αυτόν που έχει δυνατότητες. Από αυτόν που δεν έχει δυνατότητα. Εγώ δεν περιμένω από τον Τόσκα να μου πάρει ένα παιχνίδι μόνος του. Όχι, όχι. Λέω τώρα, τυχαία τον Τόσκα. Έτσι. Έχουμε απαιτήσει. Όταν μου έχεις δείξει ταλέντο, περιμένω το ταλέντο σου να το δουλέψεις, να σκυλιάσεις, να γυμνάεις το κορμί σου. Γύρνα και δες το Βιερίνια. Ακριβώς. Που στα 33 του είναι πιο στεγνός από ποτέ. Ακριβώς. Πήγε προχθές, ήπια καφέ σε μια καφετέρια εκεί κοντά στο πατρικό μου, στην Τούμπα, κοντά στο εκεί που μένω τώρα. Και μου λένε τα παιδιά, γιατί πήγα εχθές, Κωστή, ήρθε εδώ πιο στεγνός από ποτέ. Γιατί τον Βιερίνια τον ζούμε χρόνια, έτσι, εδώ. Από τη μέρα που ήρθε Λασποτή, Ραχέτη και Κυλίτσα. Στεγνός. Αφού τον βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο. Στεγνός. Στεγνός. Μη λέμε τώρα. Αυτά. Ας, να ξέρεις πάντως ότι οι μεγάλοι σε ηλικία παίχτες θα μιλήσουν αν ισχύει κάποιο παραστράτημα σε κάποιον πιτσιρικά. Ακριβώς. Ειδικά ο Αντρέ θα τον αρπάξει από το αυτάκι να του πει: «Για έλα εδώ λίγο, γιατί μαθαίνουμε πραγματάκια». Ισχύουν. Ναι. Έπεσες στην Dolce Vita, αγάπησες λάθος γυναίκα, βγαίνεις λάθος ώρες. Λέω, αν ισχύουν όλα αυτά. Γιωργάρα μου. Έγινε. Φιλιά. Το γνωρίζει καμία πόντι, ένας από τη γυναίκα του και τον συμμαζεύει. Γεια σου παππού με τον Πομπολάι. Γεια, γεια. Πάμε, καλημέρα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Είπαμε Λουκάς Χαλβάς, κορυφαίος μοναδικός. Λουκάς.gr, μπείτε να δείτε. Οι γεύσεις, οι πεντανόστιμες. Από παντού πάνω στον πλανήτη ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη παππούδες και έφεραν την τελειότερη γεύση. Σας λέω μόνο που εξάγει. Γερμανία, Αυστραλία, Αγγλία, Πολωνία, Αυστραλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, παιδιά. 14 υπέροχες γεύσεις. Έφεραν τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Χαλβάς Λουκάς. Φυσικά δεν ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Πλήρως ανακοινισμένος χώρος. 705-750 τηλιβεριά. Με κρέατα που όταν τα φάτε δεν θα θέλετε πουθενά αλλού να πάτε. Και τα γλυκά χειροποίητα. 705-750 τηλιβεριά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Από το κόμμα στο δρόμο έρχομαι με παπούτσια. Πρόδρομο με παπούτσια σκόνησε μένα. Από το πόδο πρόδρομο, από το χωματόδρομο. Αχ, βάθια φίλε, μιλάμε ότι κάνει ο Δίτης μπορεί να κάνει φίλε το απέραντο γαλάζιο νούμερο 3-4. Άκου έκο φίλε, χορηγία το βιτζινάδικο μπαίνει, έτσι κανονικά δηλαδή, δεν είναι. Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε, Λάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, 47-43-12, φανοποιία, βαφία, καλύμπρες, τα πάντα όλα εκεί. Επειδή πρέπει να διευκρινίζω πράγματα και ψοφάτε για ίντρικα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όνομα να πούμε, ούτε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό. Επειδή βρίσκονται 5 άνθρωποι και λένε κάτι, δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας. Μην περιμένετε από μένα να παίξω αυτό το παιχνίδι. Να στοχοποιήσω παίχτη ή να το βγάλω στον τάκο για να κάνουμε αναμπουμπούλα, για να δημιουργήσουμε θέμα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, πάμε να πάρουμε double, αίτητη, η ομάδα πετάει, κάνουμε επισημάνσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν σε όλους. Τώρα, επίσης, για το Ζαμπά που θέλετε να πούμε, για το Ζαμπά συγκεκριμένα, άνθρωποι που γνωρίζουν μου είπαν και αυτό, επειδή θεωρείτε εσείς ότι μιλάμε για το Ζαμπά. Οκ, μπορεί και να είναι ο Ζαμπά, μπορεί όμως και να μην είναι. Λέω, ο άνθρωπος για τον οποίο μπορεί να ακουστούν πραγματάκια. Μου είπαν λοιπόν άνθρωποι που ξέρουν, μου το έγραψε και χθες κάποιος, μου το είπε και σήμερα κάποιος, έκανε ένα πρόγραμμα με βάρη και δεν το απορρόφησε ο οργανισμός του. Γι' αυτό και δεν έχει έκρηξη. Πιθανόν να είναι και έτσι. Εμείς λέμε και αυτή τη βερσιόν.
Η κουβέντα που λέμε αφορά σε όλους. Ότι αντέξατε όλη τη χρονιά στα κόκκινα. Φτάνουμε στο τέλος. Θα γλεντοκοπήσετε με όσες θέλετε και όπου θέλετε, οι ελεύθεροι ειδικά, οι νεαροί. Κάντε λίγο υπομονή. Δεν θα πατάτε στο έδαφος. Μείναν έξι ένα παιχνίδια. Και μετά θα σας μνημονεύουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών εμάς. Γιατί? Γιατί θα είναι το πρώτο μετά από 34 χρόνια. Δεν θα είναι το ίδιο ποτέ κανένα άλλο, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλα πολλά. Αυτό όμως συγκεκριμένα, και επειδή είστε ως επιτοπλίστων και οι περισσότεροι οι ίδιοι που πέρσι σας έκλεψαν το πρωτάθλημα, γράφετε ιστορία με ανεξίτηλα γράμματα στη βίβλο του ΠΑΟΚ. Κάντε λοιπόν υπομονή. Κατανοούμε, ωραίο είναι να σε απέξω και να κριτικάρεις. Μην γλεντάς, μην ξενυχτάς, μην πας με αυτήν, μην πας με την άλλην, μην πίνεις, μην... Ναι, αλλά ξέρεις όμως ότι είσαι αθλητής. Θέλουμε να βλέπουμε την ίδια τρέλα από όλους μες στο γήπεδο. Και ξαναλέω, δεν μπορεί όταν 33χρονος χορτασμένος από πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκά, παραστάσεις, Μπουντεσλίγες, εθνικές, γιούρο αυτά, να σκυλιάζει και ο πιο νέος να δείχνει μέσα στο γήπεδο ανόρεχτος. Αν φταίει το πρόγραμμα εκγύμνασης, τότε οκ. Okay. Αλλά ελπίζουμε να είναι αυτό, αν κάποιος παίκτης δείχνει πιο αυτό. Αλλά μην πιάσουμε τώρα, γιατί περιμένουν πάρα πολύ να δημιουργήσουν θέμα να ασχολούμαστε νυχθημερών με αυτό. Δεν υπάρχει. Εμείς δεν κλείνουμε το μικρόφωνο σε κανένα και ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί να το πει εδώ. Διευκρινίσαμε, ξεκαθαρίσαμε, πάμε γραμμές. Περιμένω να παίξει αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκια Ζουμουσού. Ασπρόμαυρα, υπέροχα, μας έκανε προσφορά και πάλι ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός, αδερφός και φίλος, Δημήτρης Βαγγέλης, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις. Πάμε, καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Πάρα πολύ σημαντικός ο ακροατής. Πάμε στον Μεθ επόμενο, πέσαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί, 23-10-287-888. Έχουμε και τελικό ΠΑΟΚ Συμπολίτης την Κυριακή στις 3. Η ΚΑΠΑ 15. Η ΚΑΠΑ 19 πήρε δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα. Πάει να το πάρει και η ΚΑΠΑ 15. Πάμε τώρα στις γραμμές, ξανασηκώσαμε το κέντρο γιατί πέσαν όλοι αντάμα. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα, μας έριξες όλοι κοστάκι. Έλα ρε φίλε, πήρες μαζί σου κι άλλους 4 φίλε. Κι άλλους 4. Μπορεί να πάρω, αφού έπεσα μόλις ήταν αυγό, έπεσα κατευθείαν τελείωση. Καλό στο Γοργοπόδαρο, το χορευτή της παρέας, το φρεσκοπαπού. Λοιπόν, άμπραβο. Τι λες, δεν μας πέφτουνε τίποτα. Να σε πω ένα μικρό ντεσού από την αιμοδοσία, ξέχασα. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Αφού μιλάμε μπροστά στο φορτηγό του ΑΧΕΠΑ, κάνω ένα κλικ έτσι. Και επειδή αυτοί που έρχονται στις αιμοδοσίες, ρε παιδί μου, δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, έτσι. Φυσικά. Φεύγοντας, με ρωτάει ένα παλικάρι. Κωστή, λέει, αυτός είναι, λέω, αυτός είναι, δεν ρωτάει βέβαια ποιος, γιατί ξέρει την απάντηση. Αυτός, λέω, είναι, αυτός λέω, είναι ο Κώστας Ιπποκράτιο. Λέει, αυτός είναι παππούς. Και ξέχασα να το πω χθες. Αυτός λέει, είναι παππούς. Λέω, είναι παππούς. Πόσο χρονών είσαι, ρε φίλε? Εγώ είμαι το 65, 54. 54 και είσαι. Άρα, καλά λέω. Στα 54 και είσαι παππούς. Εμείς είσαι 48 και έχουμε παιδί 3 χρονών. Μας κάνεις χαβαλέ, φίλε. Όχι, ρε φίλε. Έχει 50 δεν σημαίνει παππούδες. Δεν πειράζει. Εσείς ήσασταν παλιόπαιδα. Τι να κάνουμε τώρα. Γεια σου. Εμείς ήμασταν μονοψήφοι. Για πες, όταν εσείς γλεντοκοπούσατε, εμείς μεγαλώναμε παιδιά. Έτσι πάει. Έτσι. Εμείς κάναμε δύο δουλειές. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Κωστάκη, προσέχουμε για να έχουμε. Δεν λέμε για τους ποδοσφαιριστές τίποτα. Απλώς να προσέχουμε για να έχουμε. Εγώ το λέω όπως θα έλεγα, όπως θα το έλεγα για έναν αδερφό μου. Το λέω. Ούτε βγάζουμε ανθρώπους στο τάκο, ούτε κάνουμε καριβαλισμό. Οι παλιοί ακροατές το ξέρετε. Απλά επισημαίνουμε. Έμεινε λίγο. Κάντε λίγο υπομονή και μετά κάντε ό,τι θέλετε το καλοκαίρι, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Εχθές βάζω την μπλούζα, το ζούμο σου. Λοιπόν, να πάω στο χορευτικό, περνάω από ένα καφενείο, είναι μια παλιοποιότητα, πάω ξέρεις. Ναι. Με κολλάει συνέχεια, μου λέει καλά ρε λέει. Ακόμα λέει και μπλούζα από τον Κωστάκη πήρατε, γιατί σε ακούει. Λέω γιατί να μην πάρουμε ρε φίλε, του λέω κοίτα να δεις, έχω πει και άλλη φορά. Όταν θα μιλάς μαζί μου,
Έχεις ένα φραπέ εκεί πέρα 4 ώρες. Είναι και καρατόμος τρομάρα του, ε! Σε κοροϊδεύρε ο κόσμος, είσαι και απλός. Πάρε ένα ούζο βεράνικο που λέμε στο χωριό και πες ό,τι θες, το λέω. Όχι με τον καφέ! Όχι με τον καφέ 4 ώρες στο ποτήρι, θα φύγει μόνο το θα πάει ρε μες στο εστάμπλιοντα στην κουζίνα. Θα μου πεις τι νούμερο φοράει και την επόμενη φορά που θα έρθεις από εδώ να σου δώσω μπλουζάκι να του δώσεις, να πίνει τη φράπα με τον μπλουζάκι μας. Ρε φίλε, ξέρεις πόσες πάλι ποιότητες, τρόπος του λέει, τον σε ακούνε. Σε γουστάρουνε, άσε τώρα. Λοιπόν, καμαρώνω λέω, φίλε, είμαι πέστατος. Καμαρώνω. Ναι, ναι, είσαι πολύ αγαπητός Κώστα, γι' αυτό να μην τα λέμε. Λέω, όχι σε όλους, άλλους. Δεν γίνεται σε όλους, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, σε αυτούς που πρέπει είσαι, σε αυτούς που δεν πρέπει δεν είμαστε ούτε εμείς. Τι να κάνουμε, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρουν. Ακούς Κωστά και το λέω, ναι. Εσείς καθίστε εδώ, εμείς θα πάρουμε το εισιτήριο, το διαρκείο, θα πάρουμε το εγκόνι, θα πάμε στο double στις φιέστες, δεν θα τους αφήσουν να αλωνίζουν οι άλλοι να πούμε το λέω κανένα πεδίο. Όταν άκουγα εγώ, Deep Purple, Rory Gallagher, ZZ Top, λοιπόν και μέχρι και δύο άκουγα ρε. Ρόνι Τζέιμς δύο φίλε, ο Τζέιμς ο δύο φίλε. We are the last in line. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, η Holy Diver! Ρε, τι κάνεις ρε, θα πέσουν τα τζάμια βρε, αφήστε με τώρα. Για κάτι σπανάδες, κάτι παπάδες, κάτι κομμίνιδες, τελειώστε. Λοιπόν, τώρα έχουμε νταούλια, κλαρίνα και ζουρνάδες. Πάμε να πάρουμε το ματσάκι, Κωστάκι. Σε καλά, είπαμε, φίλε. Το νου μας, το νου μας στο μάτς της Κυριακής με τη Λαμία. Φτάσαμε λίγο πριν το τέλος. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Όμορφα, όπως την Ξάντη, όπως με τον Αστέρα και μπάρικα και παουτσίδικα, τίποτα. Ερώτηση. Όμορφα και ωραία. Ερώτηση. Τι απόδοση δίνει στην εκπομπή μέσα σε ένα σχετικό κουπόνι να ακουστεί αυτό. Ωραία μάγκα, αυτό είναι. Τίποτα. 1-0-0-2. Holy Diver! Μακαρίτης ο Ρόνι Τζέιμς, ξέρεις, μακαρίτης, έτσι συγχωρεύτηκε. Ξέρω, ξέρω. Άκου, άκου λίγο, άκου λίγο! Δικό σου! Αυτή η πόνη στη μέση, ε! Ασύλληπτα πράγματα, φίλε, τελείως, δεν πάμε καλά. Φιλιά! Χόλι χέρια, ρε! Το λέει και το... Φιλιά! Γεια, γεια σου Κωστάκι μου! Αφού παίξαμε και δύο στην εκπομπή, φίλε. How to get away, how to get away. Ναι, καλημέρα σας. Δύο έπαιξα. Μποφίλιο έχω δει κλίδα. Ξέρετε, σας το λέω. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Ο Βασίλης είμαι με το λεωφορείο ρε το πρωί σου δραγούμι. Όχι ρε φίλε ο 33, έλα ρε Βασιλάκη. Αγόρι μου. Σε έστειλα χαιρετίσματα. Ευχαριστώ, άκουσα για την αναφορά σου. Ευχαριστώ αγόρι μου. Ήθελα ρε φίλε εκείνη την ώρα να σου πω κάτι αλλά είχα λίγο κόσμο. Έλα τα αγόρι μου, πες μου. Μόνο δεν πέφτει με τίποτα έτσι. Μόνο που σταμάτησε πάνω στη στροφή ρε γιγαντά. Τι να σου πω ρε Βασιλάκη. Εντάξει, Κωστάκης είναι ένας. Ωχ αγόρι μου. Λοιπόν, τσάκα ένα ανεκδοτάκι, ρίχτο. Είναι ο Γιωρίκας, ο Κωστίκας και ο Πανίκας. Ναι. Τρεις φίλοι αχώριστοι από παιδιά. Ο Πανίκας είχε λίγα χρόνια πήγε στη Γερμανία για δουλειές. Είχαν μείνει άλλοι δύο στο χωριό. Μια μέρα παίρνει τηλέφωνο ο Πανίκας στο Γιωρίκα. Έλα Γιωρίκα, λέει, είμαι ο Πανίκας. Έλα αγόρι μου, τι κάνεις καλά, πώς περνάς και τα λοιπά. Μη άκουσα να σου πω, το καλοκαίρι θα έρθω λέει τρεις μήνες διακοπές στην Ελλάδα με την καινούργια Mercedes που πήρα. Ναι. Και θέλω λέει μια χάρη. Ό,τι θέλει ο Πανίκας, λέει, τι, πες μου, λέει, και θα γίνει. Θα μου κάνεις λέει και στο πατρικό ένα υπόστοχο να τη βάζω από κάτω να μην την κάψει ο ίδιος λέει. Ναι. Αγόρι μου λέει θα το κάνω από αύριο θα ξεκινήσω. Και ό,τι πληρώσεις θα τα δώσω. Δεν το συζητάω για τον Πανίκα λέει. Όντως την άλλη μέρα υλικά απ' έξω στο σπίτι στην απλή αυτό. Ξεκινάει τις εργασίες. Μετά από κανένα δυο μέρες περνάει ο Κωστίκας απ' έξω. Τι κάνει εδώ ρε λέει. Ποιος είναι. Μπαίνει. Ρε Γιωρίκα τι κάνεις λέει εκεί πέρα. Άσε λέει Κωστίκα που να στα λέω λέει, με πήρε ο Πανίκας δει και μου ζήτησε να κάνω ένα υπόστοχο λέει θα έρθει με την καινούργια Mercedes το καλοκαίρι να μην την κάψει ο ίδιος. Ναι. Ο, λέει θέλεις καμιά βοήθεια, όχι λέει θα το παλέψω έχω χρόνο λέει μόνος μου. Φεύγει ο Κωστίκας, μετά από 3-4 μέρες λέει δεν πάει να δω λέει τι κάνει αυτός εκεί. Πάει εκεί, βλέπει, έχει φτιάξει ένα υπόστοχο μέχρι κάτω στο οικόπεδο, πέρασε το άλλο το οικόπεδο, συνεχίζει λέει τι κάνει, το φωνάζει.
Ρε, λέει, ωραία, τι κάνεις εδώ, λέει. Τι να κάνω, να μην ξαναπήρω πανίκας, λέει, και μου είπε, λέει, δεν θα έρθω, λέει, τελικά με τη Mercedes, θα έρθω με το τρένο. Γεια σου Βασίλη! Φιλιά σου μουσού, αδερφέ μου! Φιλιά σου μουσού! Ανατριχίλα μου γράφει Φραγκαντώνης. Με αυτό το κομμάτι, Holy Diver, μπαίναμε στην εκπομπή μας, χάρτινε αφού, λοιπόν, με το δύο στο κύπελο θα πείτε πάλι αντίο. Όταν κάνουν τα παιδιά εδώ, έτσι. Όταν κάνουν τα παιδιά εδώ εκπομπή. Φραγκαντώνης και λοιποί. Αγαπάμε Κορδελιό, έτσι κι αλλιώς. Συγκεκριμένους ανθρώπους. Παντού έχουμε. Σε κάθε σύνδεσμο έχουμε φίλους. Έτσι δεν είμαστε με όλους το ίδιο κοντά. Αυτό είναι, όπως το καταλαβαίνετε, είναι αυτονόητο. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι, καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Καλώς την ορμήλεια το εργαλείο! Παραδέχεσαι! Παραδέχομαι, φίλε. Έτσι. Είσαι μεγάλος. Σε παρακαλώ, φίλε. Δεν έχεις μόνο καλή φωνή, έχεις και καλό αυτή. Όλα δουλεύουν ρολόι, ευτυχώς. Όλα τα εργαλεία, όραση, όσφρηση, γεύση, ακοή, αφή, αγόρι μου. Δεν πέφτει με τίποτα εργαλείο! Δεν πέφτει με τίποτα, σωστός. Έλα ορμήλια μου, έλα πες αδερφέ μου. Τι να σου πω, κοίταξε. Θυμάσαι πριν χρόνια όταν γνωριστήκαμε ραδιοφωνικά. Πολλά χρόνια πριν. Πώς βγήκε το εργαλείο κτλ. Βγήκε για την ερυθρόλευκη ομάδα. Δηλαδή η μανία η δική μου ήταν αυτή. Βεβαίως θα θυμάμαι. Μιλάμε για πάνω από δεκαετία. Δωδεκαετία τώρα μιλάμε. Ναι. Φέτος πήγανε όλα καλά. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ είμαι γύρω στα 54. Από μικρό παιδί ήμουνα δραμηνός. Δηλαδή κατάγομαι από τη Δράμα. Και πήγαινα πιτσιρικάς. Ήμουνα ball boy στη Δόξα Δράμας. Ναι. Με έχει κυνηγήσει ο Σαργκάνης. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ο Σαργκάνης. Τι παλιόφατσο ο Σαργκάνης. Τσαλακωμένος ναι. Πολύ και ο Βαμβακούλας. Με έχει κυνηγήσει. Δεν του δίνα την μπάλα. Ναι. Βέβαια σπουδαίο τέρμα. Για να τα λέμε όλα. Σωστός, ναι. Φέτος πήγαν όλα καλά. Δηλαδή το εργαλείο δούλεψε καλά. Μέσα έξω τον πήρα τον Γαύρο. Του παίρνω το κύπελο. Δύο χρόνια δεν μπορεί έτσι. Να κάνει τίποτα. Τον αφήνω εκτός πρωταθλήματος. Τον αφήνω εκτός πρωταθλήματος. Έχω πρόεδρο το οποίος έχει ξεπεράσει το δικό του σε όλους τους τομείς και στον ανθρωπισμό. Αυτό που λίγο το προβάλλουν. Μου φτιάχνει γήπεδο. Μου φτιάχνει την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Θα την κάνει Κυριλέ. Ανθρωπιστής. Μου φτιάχνει φίλε, μου φτιάχνει τη διάθεση. Μου πέρα φτιάχνει τη διάθεση, μου φτιάχνει όλα. Το ριλά του Αχέπα που στέλνει μηχανήματα 250 χιλιάρικα. Άστο, πολλά ξέρουμε αλλά δεν θέλουν να τα λέμε και σεβόμαστε. Πολλά, πόσα που δεν μαθεύονται. Λοιπόν, έτσι, στο Ιπποκράτειο, στο Ιπποκράτειο και είπα στο Αχέπα, ναι. Η λεπτομέρεια μας τώρα, εμάς η δική μας σχετικά με την ομάδα είναι αυτή η πορεία που έχει ξεκινήσει η ομάδα σε όλους τους τομείς. Δηλαδή γήπεδο, ποδοσφαιρικά ας πούμε κτλ. Να μην σταματήσει να συνεχιστεί, να μην, ελπίζω να μην ενθουσιαστούν πάρα πολύ και χαλάσει η δουλειά, γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να μεγαλώσει. Εννοείς αφού τελειώσει το πρωτάθλημα ή πριν τελειώσει. Θα τελειώσει σίγουρα. Ναι, αλλά για μετά, εγώ, ναι. Μετά, εγώ θέλω να πάμε δηλαδή να αναγνωριστεί η ομάδα και στην Ευρώπη. Φυσικά. Εκεί θα φανεί ότι η ομάδα μεγάλωσε. Μα δεν τελειώνει, ορμήλια εργαλείο, αδερφέ μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό που έχει ξεκινήσει, εγώ δεν θα πω φέτος. Ξεκίνησε από πέρσι όλο αυτό. Για να μην σου πω από πρόπερσι, με τον Ίβιτς ακόμα. Κοίταξε. Λοιπόν, όλο είναι, αυτό είναι. Που είναι, βλέπεις μια φυσική συνέχεια. Είναι ένα ντόμινο. Όλο αυτό που ξεκίνησε. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Γι' αυτό ο κόσμος έχει ενθουσιασμό. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα που ήρθε και γεια σας. Και η ΑΕΚ πήρε πέρσι πρωτάθλημα, είδαμε πώς το πήρε. Κλεμμένο και χάρτινο. Εξαφανίστηκε και φέτος. Και κανένας Κώστα, δεν πρέπει κανένας φίλαθλος ή οπαδός του ΠΑΟΚ, αυτό που έλεγες πριν, δηλαδή πάνε να μας χαλάσουν τη διάθεση, πρέπει να γουστάρουμε φυσικά. Το πρωτάθλημα και το πιθανό ντάμπι. Φυσικά, φυσικά μην αφήνετε κανέναν. Θέλουν, είχαμε πει, πρώτον θα κοιτάξουν να μας το πάρουν. Αγωνιστικά, δεν μπόρεσαν. Δεύτερον, θα κοιτάξουν εξωαγωνιστικά. Όπως έγινε πέρσι. Μέχρι τώρα δεν το κατάφεραν. Τρίτον, θα κοιτάξουν να μας χαλάσουν την όρεξη, τη διάθεση, με διάφορες παπαρολογίες, τύπου ναι, πρέσπες, να μην χαρούμε, τύπου... Να μην χαρούμε το πρωτάθλημα. Ναι ρε, ο άνθρωπος ο κομπλεξικός θα κοιτάξει να σου χαλάσει τη διάθεση, να στο μολύνει, να στο απαξιώσει.
Έτσι, και το τέταρτο στάδιο που θα το παρατήσει, εντάξει, και έγινε. Το πήρατε κι εσείς μια φορά, περιμένατε να δείτε τι έρχεται. Αυτό είναι το, λοιπόν, η επόδοση. Να οργανώσει, κοίταξε, να συμμετέχεις κι εσείς αυτό, να οργανώσουμε μια μεγάλη γιορτή την ημέρα του, μετά το πρωτάθλημα και πιθανώς μετά τον Ντάμπολ. Μια γιορτή στη Μακεδονία, εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει αυτό. Να μην έχει ξαναγίνει. Θα γίνει. Μεγάλη γιορτή. Θα γίνει. Θα γίνει. Και εμείς σαν εκπομπή θα το κάνουμε και θα έχει μετά, η πόλη δεν κοιμάται για πολλές μέρες και νύχτες. Σε φιλό. Σε φιλό. Γεια σου, Ορμίλια. Πάμε τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να κλείσουμε στην ώρα μας. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε. Καλημέρα στον Πετράν. Τη Τούλα, ήμουν μαζί του τώρα έξω από τη θύρα 4. Έχει βγάλει το σκυλάκι του βόλτα. Γεια σου, Λάρη. Γεια σου και σένα, Πετράν. Μια μεγάλη οικογένεια. Ζήστε όλο αυτό. Ακούστε με λίγο που σας συμβουλεύω. Ακούστε τον τρελό, γιατί έχει πολύ αλήθεια η κουβέντα που σας λέω. Μην αφήνετε τον κάθε περίεργο, μην αφήνετε τον κάθε σκερβελέ να σας χαλάει το κέφι. Είναι πολλά τα χρόνια που περίμενα να το ζήσω αυτό. Με αποκορύφωμα το περσινό που συνέβη, την κλοπή. Το περσινό φλερτ με το εγκεφαλικό και με την ανακοπή. Με το έμφραγμα. Το περάσαμε αυτό, βγήκαμε πιο δυνατοί. Τώρα δεν επιτρέπω σε κανέναν να έρχεται και να προσπαθεί να μου πάρει το κέφι. Δεν μας πέφτει με τίποτα, δεν πά να λένε ό,τι θέλουν. Γλεντοκοπάω, το ευχαριστιέμαι, βλέπω τον πανικό τους, το κόμπλεξ τους, τη στενοχώρια τους, βλέπω ότι δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, χρόνια μαθημένοι σε μια κατάσταση κάπως, τακτοποιημένα όλα, τρίτο-τέταρτος εγώ, χτύπημα στην πλάτη, έτσι, και ατι ο Πάοκ, τι καλά να ήταν δυνατός ρε παιδιά, τώρα που είναι δυνατός, θα σας γλεντοκοπήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό. Μην αφήνετε κανέναν. Ζήστε την κάθε στιγμή. Στο καφενείο, στο σπίτι σας, στη δουλειά σας. Εκεί, μόνο σας, το βράδυ που δεν σας πιάνει ο ύπνος, μπείτε και δείτε λαό. Δείτε βιντεάκια. Δείτε στιγμές. Γυρίστε πίσω. Ανταμώστε με ανθρώπους που το περάσετε μαζί όλο αυτό το διάστημα στενοχώριας. Μοιραστείτε στιγμές από παλιά. Χαρείτε τις μαζί τώρα. Ετοιμαστείτε για τη φιέστα, για το πανηγύρι. Ετοιμαστείτε να ανοίξει η βαλβίδα, να φύγει όλη αυτή η πίεση που μαζεύτηκε τόσο χρόνια. Όμως μας έκανε περισσότερους, μας έκανε πιο δυνατούς, μας έκανε πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Ζήστε το όλο αυτό. Μιλήστε με το δίπλα σας που τα μοιραστήκατε αυτά. Δεν είναι κακό να θυμάστε τι είχε συμβεί παλαιότερα. Ίσα-ίσα. Είναι ωραίο να θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε, πού φύγαμε, πού ήρθαμε. Μιλήστε για τη Νέα Τούμπα. Σκεφτείτε πού θα καθόμαστε στη Νέα Τούμπα. Σκεφτείτε πώς θα φέρετε το παιδάκι σας. Σκεφτείτε και προσευχηθείτε και για τον μεγάλο σε ηλικία άνθρωπο να το προλάβει αυτό. Γιατί έχει πάρα πολλά περάσει πριν καν έρθουμε εμείς να μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Απλά, όμορφα, ζούμου σου, όλο αυτό. Ζήστε τις στιγμές. Σας φιλώ γλυκά, μην ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Καταπληκτικά πράγματα τρώτε εκεί. Υπέροχα, 705-750 λιβεριά σε ένα καταπληκτικό χώρο, ανανεωμένο, ανακαινισμένο πλήρως όλο το μαγαζί. Και φυσικά μην λησμονείτε, Χαλβάς Λουκάς. Εκεί θα βρείτε τις ωραιότερες γεύσεις, τις υπέροχες γεύσεις από την πόλη και από την Κωνσταντινούπολη. Την έφεραν οι παππούδες στην Θεσσαλονίκη και ακόμα την κρατάνε αναλύωτη. Λουκάς, μπείτε και στο lukas.gr για να δείτε τι και πώς. Όσο για ηλιακούς θερμοσύφωνες, Alpha Plum, νούμερο ένα προορισμό σας και για το τοποθέτηση φυσικού αερίου, γνωρίζει όσο λίγη το μαραφέτη, ενημερωθείτε και για ηλιακούς θερμοσύφωνες, αλλά και για φυσικό αέριο, αυτός γνωρίζει, Alpha Plum, στο τηλέφωνο 65 17 18. Μιλάμε για ηλιακούς θερμοσύφωνες, τζάμπα νερό για 25 χρόνια ζεστό και βέβαια με συλλέκτη τιτανίου, με άθραυστα κρύσταλλα, boiler, inox, τριπλής άλωσης, glass, τα πάντα όλα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα, εδώ είμαστε, bye bye bye, φιλιά φιλιά, το νου μας την Κυριακή, νίκη και προχωράμε, ζήστε το όλο αυτό, δεν πέφτει με τίποτα!